Πάλι εδώ είμαστε για να μιλήσουμε, να τα πούμε. Είναι Παρασκευή βραδάκι, ο Πειραιάς πίσω σε ηρεμία. Εμείς εδώ σε ηρεμία. Εχθές δεν βγάλαμε βίντεο, όχι γιατί δεν μπορούσαμε να το βγάλουμε, και βέβαια μπορούσαμε να το βγάλουμε το βίντεο, αλλά θέλαμε να αφήσουμε λίγο τις εξελίξεις να περάσουν, να δούμε λοιπόν τι θα κάνουν και οι άλλοι. Εμείς εξάλλου είχαμε πει τη δικιά μας θέση. Την ξεκαθαρίσαμε την ώρα που γινόντουσαν όλα αυτά τα πράγματα. Και βέβαια ήταν και αναμενόμενο ότι θα απαντήσουν οι περισσότεροι, γιατί οι περισσότεροι το παίξαν και οι Κινέζοι. Okay. Ότι μείνανε αναγκάσαμε άνομοι μέσα από το δικό μας βίντεο, γιατί κακά τα ψέματα αρέσει δεν αρέσει σε κάποιους. Στο χώρο το δικό μας μέσα, στην πιάτσα τη δικιά μας μέσα, το δικό μας βίντεο περνάει από όλους και το βλέπουν. Και το ξέρουμε αυτό πάρα πολύ καλά, γιατί βλέπουμε και ποιοι μας βλέπουν, ούτως ή άλλως δηλαδή. Ξέρουμε δηλαδή ποιοι μπαίνουν μέσα και ποιοι δεν μπαίνουν. Οπότε λοιπόν ήταν σίγουρο ότι κάποιοι εκ των πραγμάτων, ξέροντας ότι ο κόσμος πλέον έχει ξυπνήσει πάρα πολύ, έπρεπε να κρατήσει μια ισορροπία κατά κάποιο τρόπο, όχι ότι κράτησαν ισορροπία κανονική. Το θέμα είναι, κυρίες και κύριοι, όμως, ότι εμείς τώρα, μετά από τόσες ώρες που έχουν περάσει και μετά από όλα αυτά που έχουν πει και μετά τις υποκρισίες των παρουσιαστών και τις μεγάλους και σωστούς και καθαρούς και πρωταγωνιστικούς υποκριτές, η ρόλη τους είναι συγκεκριμένη. Λόγια, ακούστηκαν λόγια τα οποία ήταν για το Θεαθήνε, ξεκάθαρα. Δηλαδή, ας πούμε, θα κρατήσουμε τα λόγια από την Κατερίνα Καινούριου, που είπε ότι χθες ότι δεν θα ξαναπαίξω light και sneak και τα λοιπά. Σήμερα είπε συγγνώμη, τελευταία μέρα σήμερα λόγω του θέματος θα το παίξουμε. Μετά θα πει πάλι λόγω του θέματος θα ξαναπέσουμε αναγκαστικά και πάλι. Εντάξει, αυτά είναι τώρα για το Θεαθήνη και πέρυσι έλεγε τον Αλέξη Παπά με αυτό το χαρακτήρα δεν πρόκειται να τον φιλοξενήσω, δεν πρόκειται να παίξει ποτέ και μετά έπαιζε συνέχεια. Δηλαδή τώρα αυτά είναι τώρα για το Θεαθήνη. Το πρόβλημα ξέρει ποιο είναι εδώ, ότι του λέω ότι είναι υποκριτές και θα εξαιρέσω τον Ανδρέα Μικρούτσικο, ο οποίος έβγαλε μια θέση πολύ κοντά σε εμάς. Στην Κατερίνα Καινούργη και μάλιστα είπε ότι είναι ξεκάθαρα θέση δική του και όχι του καναλιού ή της εκπομπής, μόνο και μόνο για να μην έχουν προβλήματα στις δημόσιες σχέσεις κτλ. Εμείς όμως, κυρίες και κύριοι, που δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα να δημιουργήσουμε πρόβλημα στις δημόσιες σχέσεις δικές μας, γιατί εμείς οι δημόσιες σχέσεις δεν κάνουμε, και όπως σας λέω πάντα το σλόγγαν, μία πόρτα κλειστή δεν κλείνει ποτέ. Οπότε λοιπόν, και θα μου πείτε ο άλλος, επειδή είναι κλειστή τα λες αυτά, όχι, εγώ τις έκλεισα. Εκ των πραγμάτων της έκλεισε. Κοίτα να σου πω, εμείς και να έχουμε κάποιες αγγελώσεις το λέμε. Δηλαδή λέμε αυτός είναι φίλος μας. Αλλά αυτό. Δηλαδή ναι, το λέμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι, ναι, είναι ξεκάθαρο. Έτσι. Γιατί ας πούμε, κοιτάξτε, όταν επηρεάζομαι, ακόμα και στα αρνητικά μου, ας πούμε για την Νικολίτα Ράλη, σας έχω πει ότι παιδιά, μην το ψάχνετε πάρα πολύ. Όταν πάω να κάνω κριτική, μόνο αρνητική μου βγαίνει. Δεν μπορεί να είναι σε όλη αρνητική η κοπέλα. Έτσι, υπάρχουν και θετικά της υγείας. Έχεις άσχημη εμπειρία. Εγώ όμως σας εξηγώ ότι επειδή εγώ είμαι αρνητικός απέναντί της, γι' αυτό λοιπόν η κριτική μου είναι πιο σκληρή και δεν βλέπω τα θετικά της. Αυτό σας φέρνω παράδειγμα για να καταλάβετε ότι εμείς είμαστε ξεκάθαροι μαζί σας. Πολύ ξεκάθαροι μαζί σας. Δηλαδή, είτε αρνητικά βλέπω κάποιον, είτε θετικά βλέπω κάποιον, θα σας το πω. Πόσο δε στο θετικό, γιατί στα αρνητικά εντάξει, και δεν σημαίνει και τίποτα. Στο θετικό όμως υπάρχει πρόβλημα. Και σήμερα, κυρίες και κύριοι, στο δικό μας βίντεο θα μιλήσουμε για πρόσωπα τα οποία δεν αγγίζει κανείς. Παράδειγμα, Βαγγέλης Μαρινάκης. Παράδειγμα, Μαριάννα Λάτσι. Γιώργος Αρσενάκος. Θα πούμε τον Αρσενάκο. Όλα αυτά τα ονόματα εμείς εδώ θα τα συζητήσουμε. Όλα θα τα βάλουμε κάτω. Θα δούμε λοιπόν την ευθύνη όλων αυτών των ανθρώπων και θα στείλουμε το μήνυμα προς αυτούς. Δηλαδή, μήνυμα προς τα μεγάλα κεφάλια του πλούτου των ολιγαρχών, των ανθρώπων οι οποίοι, να πούμε, έχουν τις τύχες μας στα χέρια τους, είτε γιατί εάν τραβήξουν τις επιχειρήσεις θα πεινάσουμε, θα κλείσουν τα σπίτια μας, είτε γιατί ο τρόπος ζωής μας επιβάλλεται και διαμορφώνεται από τις απόψεις αυτών των ανθρώπων. Και δημιουργούν και μόδα, έτσι, κακά τα ψέματα. Από τα ανοίγματα που αφήνουν σε ανθρώπους οι οποίοι είναι στο περιθώριο και μπαίνουν και πρωταγωνιστούν. Και αυτή τη στιγμή, βλέπετε ότι μιλάω πάρα πολύ ήρεμα και θέλω να είμαι πολύ στρωτός σε αυτά που θα πω, έτσι ώστε να μην πει κάποιος ότι τα επάνω στα νεύρα μου, αλλά μέσα από μια υγιή σκέψη και μέσα από μια πορεία πολλών ετών, όπου μπορώ να διακρίνω πάρα πολύ καλά εάν αυτοί οι άνθρωποι λειτουργούν αθώα και ρομαντικά ή λειτουργούν για την τσέπη τους και όχι μόνο. Εντάξει, για πολλούς και διάφορους λόγους, δηλαδή που μπαίνει ο καθένας σε ένα παιχνίδι χ ψι ωμέγα. Και να πάμε τώρα λοιπόν στη φάση των μουσικών βραβείων. Εδώ όλοι βγαίνουν και κατηγορούν τον Sneak και τον Light ότι είναι ακραίοι, ότι είναι βίαιοι κτλ. Και βγαίνουν και λέγανε. Αρχή ραδιοφωνικοί σταθμοί βγήκαν, λέει, θα ξαναπαίξουμε τα τραγούδια του και καλά, ναι, του κάνουν αποκλεισμό. Ωραία. Βέβαια να πούμε ότι ο συγκεκριμένος σταθμός που το είπε ο Μέντα,
Mm-hmm. Ένα τραγούδι έπαιζε μόνο και αυτό με τον Αργυρό. Στην ουσία τον Αργυρό το έπαιζε, απλά συμμετέχει και ο Λάι. Καλά, αυτό είναι και να ακουστούμε πολλές φορές. Εντάξει. Εδώ λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια τάξη. Υπάρχει ένα κομμάτι της ελληνικής μουσικής σκηνής που λέγεται τραπ. Η τραπ έχει μια συγκεκριμένη φιλοσοφία. Η οποία φιλοσοφία αυτή διαφωνούν οι περισσότεροι. Όμως, όπως σωστά είπε ο Μητακίδης, ο Φόξμουρ, ότι... Active member. Active member. Όσοι δεν ξέρουμε τι κάποιοι... Όπως σωστά είπε και συμφωνούμε μαζί του, γιατί είμαστε μια ίδια γενιά, οπότε λοιπόν εκ των πραγμάτων βλέπουμε από την ίδια οπτική γωνία τα πράγματα, ότι είναι μια μουσική σκηνή την οποία εμείς δεν τη γουστάρουμε, αλλά όμως υπάρχει. Και εφόσον υπάρχει λοιπόν, πρέπει λοιπόν να αποδεχτούμε την ύπαρξή της. Όταν αποδέξεις την ύπαρξη κάποιου, δεν σημαίνει ότι συμφωνείς μαζί του σε αυτό. Εγώ λοιπόν δεν θα τα βάλω με την τραπ μουσική σκηνή. Δεν θα πω εγώ ότι είναι οι βίαιοι τύποι ο Light και ο Sneak κτλ. Αυτά τα είπα εγώ πριν δημιουργηθεί όλο αυτό το πράγμα. Και υπήρχαν και διαμάρχες, υπήρχαν και τα μπιφ. Λέγαμε εμείς, παιδιά, ο ένας πάει στον άλλον με όπλα. Πήγαινε να παίξει από το σπίτι του Sneak. Φώναζε ο Sneak, όχι έχουν όπλα, έχει μπράβους. Όχι ήρθαν οι μπράβοι, όχι θα έρθω σε σένα. Δηλαδή η βία υπήρχε ούτως ή άλλως. Και όταν προβάλλαν από παντού, γι' αυτό λέμε η κοροϊδία, οι εκπομπές και τα Just the Two of Us και το ένας και ο άλλος, όταν τους είχαν καλεσμένους, αυτά υπήρχαν. Αλλά ήταν ανάμεσα στα σπίτια τους. Εμείς λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όλα αυτά που λέει η Έλενα τα έχουμε αναφέρει την ώρα που έπρεπε. Δηλαδή, λέγαμε, όταν εμένα με λέγανε γραφικός ο Ρακιτζής με την τραπ, εγώ δεν τα είχα με την τραπ. Τα είχα με κάποια συγκεκριμένα άτομα τα οποία λειτουργούσαν βία. Και ανάμεσα σε αυτά τα άτομα είναι και ο Sneak και ο Light, αλλά δεν είναι μόνο αυτοί, είναι και άλλοι. Μάλιστα μέσα από τα βίντεο κλιπ τους έχω βγει επανειλημμένος και έχω πει ότι δεν μπορεί να παρουσιάζουν τις γυναίκες ως πουτάνες και να μου βγαίνει η κυρία Σκορδά, η κυρία Καινούργη και κάθε κυρία παρουσιάζεται και να λέει «Είπατε χοντρούλα την μπάρκα, ντροπή και έσχος ανελέητο». Ναι, αλλά όταν σου βάζει πουτάνα την άλλη να... Και εσύ κάθεσαι και τον παίζεις και λες τι καλό παιδί που είναι και τι ωραίος που είναι κτλ. Τότε εκεί λοιπόν κοροϊδεύετε τον εαυτό σας. Εκεί είστε υποκριτές. Και μην ξεχνάμε και τη φάση στο, επειδή είπαμε για jazz τώρα, που είχε ο Light, είχε πάει εκεί και ήταν ο Κοκλώνης δίπλα του και του λέει τώρα που πέθανε ο Mad Clip, εσύ είσαι ο βασιλιάς της τραπ. Το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι πώς θα πάρει... Και τότε υπήρχε βία. Ναι, πώς θα πάρει ο καθένας τον τίτλο και πώς θα γίνουν τα πράγματα, ο βασιλιάς, η βασίλισσα κτλ. Εμένα όμως, κυρίες και κύριοι, μου αρέσει να μιλάω την ώρα που πρέπει. Και όπως πρέπει. Έρχονται λοιπόν κάποιες αποδείξεις. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν μια κίνηση να έχουν μια εκπομπή σε ένα μεγάλο τηλεοπτικό σταθμό, και εγώ να ήμουν στη θέση τους, θα ήμουν υποχρεωμένος να κρατήσω κάποιες ισορροπίες. Παράδειγμα, να μην αγγίξω την Panic. Παράδειγμα, να μην αγγίξω τη Universal. Παράδειγμα, να μην αγγίξω τη Μήνος EMI που είναι υπότιτλοι του Universal κτλ. Παράδειγμα, να μην αγγίξω κανέναν από όλους αυτούς, γιατί αυτοί μας εφοδιάζουν με το υλικό το οποίο εμείς δουλεύουμε. Mm-hmm. Η Showbiz, το μεγαλύτερο μέρος της, είναι τραγουδιστές και άνθρωποι που οποίοι είναι γύρω-γύρω από τη μουσική. Ένα μεγάλο κομμάτι της Showbiz είναι αυτό. Αυτή λοιπόν είναι η πραγματικότητα. Όταν λοιπόν μπαίνεις μέσα και αγγίζεις αυτούς που ελέγχουν όλα αυτά τα πράγματα, σε βγάζουν έξω. Εγώ είμαι στην blacklist εδώ και πάρα πολλά χρόνια, γιατί έχω αγγίξει όλους αυτούς. Εγώ τους έχω αγγίξει όλους αυτούς χωρίς κέρδος. Και με πολλά κέρατα. Όλα αυτά λοιπόν εγώ, όταν εμένα βγαίνουν και συζητάνε κάποιοι άνθρωποι για μένα, γιατί πρέπει να μιλήσουμε φόλης ήλις τώρα, δηλαδή θέλω να μιλήσουμε ξεκάθαρα τα πράγματα, να τα βάλουμε κάτω. Γιατί εγώ δίνω έναν αγώνα από τη δεκαετία 90 κόντρα σε όλους και σε όλα, κόντρα σε όλες τις εταιρείες κτλ. Άσχετα αν εγώ κάποια στιγμή υπέκυψα σε κάποια πράγματα και έπρεπε να ισορροπήσω για να μπορέσω να κάνω πράγματα. Πρέπει πρώτα να κάνεις επιτυχία και να δημιουργήσεις κάτι από το κοινό να μπορεί να σε ακούσει και μετά να κάνεις πράγματα. Εγώ λοιπόν έκανα τη μεγάλη επιτυχία σαν μουσική εκπομπή με το στυλ ελληνικό, εξυπηρέτησα την ελληνική μουσική σκηνή έτσι όπως ήθελαν οι μεγάλοι, αλλά ταυτόχρονα εγώ τους άχωνα κιόλας. Παράδειγμα, εμένα μου λέγανε Θοδωρή, το κομμάτι αυτό παίζουμε τώρα. Και έλεγα παιδιά, εμένα μου αρέσει το άλλο. Μα Θοδωρή, αυτό παίζουμε. Σπρώχνουμε γιατί θέλουμε να γίνει επιτυχία. Ναι, αλλά εμένα μου αρέσει αυτό και αυτό θα παίξω. Δηλαδή, σας λέω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε. Εγώ λοιπόν μπήκα στην blacklist γιατί αποφάσισα ότι ξέρεις κάτι, δεν με ενδιαφέρει το όλο σύστημα αυτό. Εγώ ας πούμε δεν ψάχνω κανένα στασίδι, δεν θέλω τίποτα. Εγώ για καλή μου τύχη έχω κάνει και τα λέω αυτά αναγκαστικά για να καταλάβετε, αυτά που θα πω σε λίγο είναι πολύ, πολύ δυνατά και θα μου κλείσουν και οι τελευταίες πόρτες.
Αλλά ακόμα και οι πόρτες που με φιλοξενούν τώρα μπορεί να μου κλείσουν. Γιατί δεν ξέρετε κάτι. Υπάρχει μια εταιρεία η οποία λέγεται, ας πούμε, Γαία. Δεν την ξέρετε εσείς. Την γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά εμείς. Η εταιρεία Γαία τι κάνει. Έρχεται λοιπόν και λέει, για να παίξεις μουσική θα με πληρώσεις. Τόσο τις 100% επί των εισπράξεών σου. Λοιπόν, τι ζήτανε από τη μία πλευρά. Από τη μία πλευρά υπάρχουν δημόσιες σχέσεις των εταιριών που με πιέζουν, όχι εμένα, πιέζουν τους παραγωγούς να προβάλλουν όπως θέλουν αυτές για να αναδείξουν τις επιτυχίες. Και από την άλλη μου λένε, δούλεψε εσύ γι' αυτό, θα κάνω εγώ επιτυχία που γυρνάει, δηλαδή κάνει ένα κύκλο έτσι, έρχεται στην τσέπη μου το χρήμα, σε σένα δεν αγγίζει καθόλου, αλλά εσύ θα με πληρώσεις και από πάνω. Δηλαδή, και χρήμα θα μου δώσεις και θα με πληρώσεις. Γι' αυτό βλέπετε ότι η μουσική έχει μειωθεί πάρα πολύ σε όλα τα κανάλια. Γιατί αυτή τη στιγμή μπαίνουν μέσα και σου λέει θα παίρνω. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Πνευματικά δικαιώματα, κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Καλά, ο κόσμος. Αλλά όμως το θέμα είναι ότι η αιμοδοσία γίνεται από τους ανθρώπους της μουσικής, δηλαδή από τις μουσικές εκπομπές κτλ. Πώς θα αναγνωριστεί κάποιος. Γι' αυτό τώρα αυτή τη στιγμή, επειδή τα social media έχουν ανέβει πάρα πολύ, βάζουν τη μουσική μέσα και η μουσική κινείται μόνο μέσα από τα social media. Δεν κινείται μέσα από την τηλεόραση. Το Μάντα, ας πούμε, αυτή τη στιγμή δεν έχει 1% τηλεθέαση. 1% τηλεθέαση δεν πιάνει πουθενά. Δεν φταίει το Μάντα σε αυτό. Δεν φταίει το Μάντα. Το Μάντα έχει μια γραμμή συγκεκριμένη στη μουσική. Εξυπηρετεί την Panic πρώτα απ' όλα και μετά όλους τους υπόλοιπους. Και πρέπει να πάρουν και οι υπόλοιποι για να υπάρχει μια αντιπαλότητα, όχι τίποτα άλλο. Αλλά ξέρετε κάτι, σας άνοιξα πάρα πολύ την ιστορία και δεν κάνει καλό γιατί το zoom είναι αλλού. Αλλά απλά ήθελα να σας εξηγήσω ότι εγώ, παιδιά, είμαι ξεκάθαρος σε όλα αυτά τα πράγματα και χωρίς κέρδη κέρατα. Ένας ρομαντικός μαλάκας είμαι, ο οποίος, να πούμε, μου βγήκε αυτό το πράγμα από τη δεκαετία 90, γιατί εγώ αγαπούσα πάρα πολύ τη μουσική και δεν γουστάζω όλα αυτά που γινόντουσαν. Και θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι στις εκπομπές μου βγαίνανε και μιλάγανε, γιατί έβαζα τηλέφωνο στον αέρα, θυμάμαι, στη δεκαετία 90, και βγαίνανε πολύ μεγάλα ονόματα, ακόμα και του σήμερα, πολύ μεγάλα ονόματα και μιλάγανε με ψευδόνυμο. Και εγώ γνώριζα τη φωνή του και μετά του βρισκόμαστε και λέγαμε: βγήκε και μίλησε εκεί πέρα σε μένα. Ναι, μου λέει: είπε αυτά τα πράγματα. Ναι, αλλά βγήκαμε ψευδόνυμο, δεν ξέρω ποιο ήταν. Λέω: η φωνή σου, στα τέτοια μου λέει η φωνή μου. Δηλαδή, καταλάβες. Και μιλάμε για ονόματα που σήμερα είναι και πολύ μεγάλοι παρουσιαστές και άνθρωποι του ραδιοφώνου σήμερα. Άνθρωποι του ραδιοφώνου σήμερα. Από τα μεγαλύτερα ονόματα. Ίσως και τα μεγαλύτερα ονόματα βγαίναν τότε. Αλλά εγώ ο ρομαντικός μαλάκας. Ως ρομαντικός μαλάκας, να ξέρετε ότι την πληρώνει στην ύφη. Τρως τα χαστούκια σου. Εγώ λοιπόν τα χαστούκια μου τα έχω φάει. Τα έχω φάει τα χαστούκια μου. Τα έχω καταπιεί, τα έχω χωνέψει και εγώ τα έχω καλά με τον εαυτό μου. Γιατί παραμένω ρομαντικός. Δεν θα αφήσω κανέναν πούστη να μου αλλάξει εμένα τα δικά μου θέλω και τα δικά μου πιστεύω. Συγγνώμη για αυτό τον πρόλογο που κάνω σε όλη αυτή την ιστορία, αλλά για να καταλάβετε την αξία στα λεγόμενα που έχει ο καθένας. Δηλαδή, ακούτε ένα μαλάκα απέναντί σας, που είμαι εγώ μαλάκα στην προηγούμενη περίπτωση, να σας μιλάει και να σας μιλάει ξεκάθαρα. Να ξέρετε ότι ο μαλάκας έχει κόστος. Μεγάλο κόστος. Blacklist και δεν συμμαζεύεται. Και ξέρεις το παράπονο αυτό, θεωρώ ότι σου βγαίνει με όλη αυτή η μελαγχολία, γιατί πολλά υπόθηκαν και είπαν ότι να πια από τα popcorn πια είναι η εξέλιξη, ας πούμε τώρα, μιας μουσικής εκδήλωσης, η οποία θα δώσει χαρά, να δώσει, ας πούμε, να θαυμάσει στους καλλιτέχνες. Όχι, Έλληνα, και ξαφνικά βλέπεις αυτό. Δεν μου βγαίνει το παράπονο από αυτό. Δεν μου βγαίνει το παράπονο αυτό. Η εξέλιξη είναι αυτή, δεν με ενδιαφέρει. Να πούμε, η εξέλιξη δεν την οδηγεί κανένας μας. Εντάξει, μπορεί εγώ να είμαι ρομαντικός μαλάκας, αλλά αυτό δεν πάει να πει ότι είναι και ο υπόλοιπος κόσμος έτσι. Εμένα αυτό που με πείραξε ποιο είναι. Όταν μιλάγανε για την τραπ, με λέγανε γραφικό. Μαζί ήμασταν εδώ και τα λέγαμε. Οι γραφικοί τύποι βγαίνουν και μιλάνε για την τραπ κτλ. Εγώ λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τα έχω χαρά με τον εαυτό μου. Τα είπα την ώρα που έπρεπε. Με λέγατε γραφικό και μαλάκα. Τώρα βγαίνουν όλοι λοιπόν και λένε να πούμε τι είναι αυτά τα πράγματα. Αλλά τώρα εγώ θα αποδώσω τις ευθύνες. Θα δώσω τις ευθύνες εκεί που πρέπει και όχι εκεί που δεν πρέπει. Δεν είναι το πρόβλημα, κυρίες και κύριοι, ούτε ο Σνικ ούτε ο Λάιτ. Ούτε να του κόψω τα τραγούδια, ούτε να μην του κόψω τα τραγούδια. Το πρόβλημα είναι ότι εάν δεν βλέπεις μπροστά σου τι δημιουργείται ή το αγνοείς γιατί η τσέπη σου γεμίζει. Από εκεί και πέρα λοιπόν το πρόβλημα μεγαλώνει και κάποια στιγμή έρχεται και χτυπάει εσένα. Στα μουσικά βραβεία ΜΑΤ, εγώ φώναζα τόσο καιρό. Πού τους πάτε ρε αυτούς. Ρε, θυμάσαι που είπαμε την υποψήφια κίνηση σου και αν δεν Σνικ και Λάιτ είναι μέσα. Και το βλέπω και μου λες ναι, και σου λέω άμα Παναγιά μου τι θα γίνει εκεί. Από τότε το είπα, πριν βγήκε τα μουσικά βραβεία που τους είχαν μέσα. Καλά, κοίτα, Σνικ και Λάιτ, αλλά μπορεί και στον καυγά να μην ήταν ο Τρανός, αλλά ο Τρανός είναι και. Με πιστόλια. Και με πιστόλια. Όχι, δεν προσωποποιώ, ρε Σιέλινα. Θέλω να κάνουμε μια συζήτηση χωρίς να προσωποποιήσουμε πράγματα. Ωραία, εντάξει, εντάξει. Και να προσωποποιήσουμε αυτούς που πρέπει. Επειδή λες Σνικ και Λάιτ, γι' αυτό. Όχι, Σνικ και Λάιτ πλακωθήκανε. Και λέω από την αρχή ότι δεν ρίχνουν ευθύνη σε αυτούς τους δύο. Γιατί κακά τα ψέματα πέρα από αυτούς τους δύο, οι υπόλοιποι χαμογελάνε. Γιατί αν φύγουν δύο που λένε από τη μέση, θα δυναμώσουν οι υπόλοιποι. Και πάμε λοιπόν παρακάτω. Γιατί το θέμα μου δεν είναι η τράπη, τι θα κάνουμε αυτή και αν θα δυναμώσουν. Το θέμα μου είναι αλλού. Ναι. Λοιπόν, όταν λοιπόν εγώ βγαίνω και λέω όλα αυτά που λέω,
Όταν λοιπόν εμείς ασχοληθήκαμε με την τραπ και τα βγάλαμε όλα αυτά στον αέρα, εκεί λοιπόν φαινότανε πάρα πολύ καλά το κάθε πρόσωπο τι ρόλο έπαιζε. Που λέγαμε για τη βία, που λέγαμε για την οπλοκρισία, όχι οπλοκρισία, οπλοκατοχή. Λέγαμε για τις γυναίκες που βγάζουν ως πουτάνες με τα λεφτά, το ένα και το άλλο. Δηλαδή αυτά που ήταν άτομα του περιθωρίου βγήκαν και γίνονται star εν ολίγης. Αυτά εμείς τα τονίσαμε την ώρα που έπρεπε. Και ερχόμαστε λοιπόν στο σήμερα. Είχαμε λοιπόν τα βραβεία του ΜΑΤ, τα οποία ας πούμε πάθανε μεγάλη ζημιά, δηλαδή στην κυριολεξία είναι μεγάλη ζημιά που πάθανε και αυτό θα το πληρώσουν πάρα πολύ ακριβά το επόμενο διάστημα, αλλά μυαλό δεν έβαλαν. Το να μου λένε όχι στη βία αφαιρώντας τον Light και τον Sneak από το playlist ή από το ότι θα δώσει το Mega στον αέρα, αυτό δεν μου λέει με ένα απολύτως τίποτα. Μέχρι να ξεχαστούν. Ναι, εγώ θα πω λοιπόν το εξής. Όταν έχεις ένα σπίτι το οποίο το προσέχεις, του βάζεις μέσα τα πάντα, τα επιπλά του, το προσέχεις πάρα πολύ καλά κτλ. Υπάρχει πιθανότητα να βάλεις μέσα άτομα τα οποία δεν γνωρίζεις? Όχι. Θα βάλεις μέσα άτομα τα οποία τα γνωρίζεις. Εντάξει. Όταν μάλιστα και το σπίτι σου είναι μια βιλάρα, να πούμε, και έχει τις πισίνες κτλ. Δεν θα μπουν μέσα από την όποιοι για να χρησιμοποιήσουν τη βίλα σου και να κάνουν τις βουτιές σου στην πισίνα. Οπότε λοιπόν ο ιδιοκτήτης της βίλας έχει πλήρη γνώση στο τι μπαίνει μέσα στο σπίτι. Οπότε κύριε Μαρινάκη, θέλω να μου πείτε στη δικιά σας βίλα που την κάνανε μπουρδέλο και τώρα θα το προβάλλετε το μπουρδέλο αυτό, λοιπόν, τι άποψη έχετε? Πώς επιλέγετε να κάνετε πράγματα και να βγάζετε σοου λέγοντας ότι το μαγαζί το δικό σας κύριε Μαρινάκη αγαπάει τη μουσική, αλλά αγαπάει και την παρανομία εν τέλει. Αγαπάει πάρα πολύ να με τους αυτούς που κάνουν, έχουν οπλοκατοχή, αυτούς που λένε τις γυναίκες πουτάνες. Αυτούς που λένε να πούμε ότι το χρήμα είναι πάνω απ' όλα και τίποτα άλλο. Αυτό λοιπόν σας βολεύει κύριε Μαρινάκη. Το δείχνετε στο μαγαζάκι σας κύριε Μαρινάκη, γιατί πήγανε να βραβεύσουν αυτούς κύριε Μαρινάκη. Το καταλάβατε κύριε Μαρινάκη, εσείς με την ωραία βίλα και την πισίνα. Βουτιά στην πισίνα σας κάνουνε οι περιθωριακοί τύποι, τους οποίους υπερπροβάλλετε εσείς με πάρα πολλούς τρόπους. Και τους κάνετε μόδα και έχετε γαμίσει την ελληνική νεολαία λέγοντας ότι αυτό είναι, λέει, έτσι είναι άποψη κτλ. Δεν είναι άποψη το να λέμε πουτάνα μια γυναίκα και από την άλλη να βγαίνετε και λέτε μητού και ιστορίες για αγρίους. Γιατί είπατε την Πάρκα ότι είναι γεματούλα και το ένα και το άλλο και η Λατινοπούλου και δεν θέλει να βγει από το κόμμα, να κάνει εκείνο, να κάνει το άλλο κλπ. Επειδή είχε μια άποψη ότι δεν της αρέσει αυτό. Δεν έχει δικαίωμα να πει αυτός αυτό, αλλά έχει δικαίωμα άλλος να λέει ότι είναι γυναίκα πουτάνα με την εικόνα που δείχνει. Να λέει να πούμε ότι να έχετε όπλα, κλέψτε, μόνο τα λεφτά μετράνε και να πάνε να γαμηθούν όλοι. Αυτό κύριε Μαρινάκη το φιλοξενείτε στο δικό σου μαγαζί εσείς, στη βίλα σας με την ωραία πισίνα. Και να σας πω κάτι, η δημιουργία αγαπητή μου Έλενα, αυτού του κόσμου έχει ευθύνη και μία άλλη ολιγάρχισσα, η κυρία Μαριάννα Λάτσι, η οποία κυρία Μαριάννα Λάτσι από κάτω της ξεφυτρώνουν αυτές οι εταιρείες που λέγονται Χ, Ψ, Ωμέγα κτλ. Και φιλοξενούν αυτούς τους τύπους. Οπότε κυρία Λάτσι, συμφωνείτε με αυτή τη διαδικασία, με τους περιθωριακούς stars, τους οποίους εσείς δημιουργείτε, από το δικό σας σπίτι βγαίνει μέσα, από τη δικιά σας πισίνα βγαίνει μέσα και το δημιουργείτε εσείς για να γαμίσουν τα δικά μας παιδιά. Κυρία Λάτσι, έχετε ευθύνη. Έχετε ευθύνη που το επιτρέπετε αυτό από κάτω. Γιατί δεν έπιασε το γιο σου να του πεις, έλα εδώ ρε, τι γίνεται εκεί πέρα μέσα, τι είναι αυτά που δείχνετε, τι είναι αυτά που κάνετε. Βγαίνει ο Αρσενάκος, ο τελευταίος του συστήματος, και γυρνάει και λέει να πούμε, εμείς στηρίζουμε με την πάνη κτλ. Τι λες ρε μάγκα, το περιθώριο στηρίζεις? Δηλαδή οι γυναίκες να γίνουν πουτάνες? Δηλαδή ας πούμε τι, να πάρουμε τα όπλα να πληροφορούμε όλοι και όταν γίνει έξω έγινε και στα τέτοια μας? Τι λες τα πιτσίρικες στα 15, 18 και 20 χρονών, τι τους λες? Δεν έχεις λεφτά, είσαι μαλάκας, έχεις λεφτά, είσαι άνθρωπος? Και μετά μου λέτε μητού και ξεμητού. Και όταν εγώ έλεγα τι μου λέτε για το μητού, με βρίζατε από κάτω. Ρε αφού σας λέω αυτά που γίνονται και δεν μιλάει κανένας σας. Και βγαίνει βέβαια και η Τάμτα και λέει γιατί δεν τους πέταξαν έξω. Δηλαδή ουσιαστικά πρέπει να μπει το πίσω. Η Τάμτα δεν έχει συνεργαστεί με κανέναν από αυτούς? Όχι μόνο αυτό, είναι η... Όχι, ναι, βέβαια, η Τάμτα δεν έχει συνεργαστεί με κανέναν από αυτούς. Στην εταιρεία που μπαινοβγαίνει μέσα ας πούμε δεν έχει τέτοια πράγματα. Να πει δεν βλέπουν τα βίντεο κλιπ που βγαίνουν έξω τι ότι παίζουνε. Δεν τα βλέπουν όλα αυτά. Και τους φωνάζω εγώ εδώ. Ρε τους βραβεύετε και από πάνω. Και δεν φτάνει που το έχετε. Πάει στο διάολο κυρία Λάτσι, κύριε Μαρινάκη. Πάει στο διάολο που τους έχετε μέσα. Τους βραβεύετε και από πάνω. Τους δίνετε και βραβείο. Ένα χρόνο σερί πλακώνονται αυτοί οι δύο. Ένα χρόνο σερί πλακώνονται.
Και έρχεται ο Μαρινάκης να μου πει εμένα ότι έχει 100.000 επιχειρήσεις. Οπότε δεν μπορεί να μην το βλέπεις. Δεν μπορεί αυτό να μην το βλέπεις. Όταν έχεις τέτοιες επιχειρήσεις, όταν έχεις φτιάξει τόσο πολύ κόσμο, έχεις κάνει να πούμε το όνομα σου παγκοσμίως γνωστό και να μην βλέπεις τη μαλακία μες στην πισίνα σου. Δεν γίνεται. Κυρία Λάτση, εσείς. Πού είναι αυτά τα πράγματα, κυρία Λάτση. Γιατί βέβαια κανένας δεν έχει τον κόλλο να πει με τα ονόματα. Γι' αυτό ξεκίνησα πριν. Ότι ο μαλάκας είμαι εγώ που λέω τα ονόματα. Γιατί κυρία Λάτση λοιπόν τα αφήνετε αυτό μέσα στα δικά σας μαγαζιά. Ποιος λέει, όχι, λέει, βγάλετε όχι στη βία. Μα τη βία την προκαλείτε εσείς κυρία Λάτση με τις δικές σας εταιρείες. Εσείς κάνετε αυτή τη μόδα. Εσείς κάνετε το lifestyle. Εσείς βάζετε τα κοριτσάκια με τον κόλλο έξω. Δεν τα βάζω εγώ. Και να σας πω κάτι, με τον κόλλο έξω δεν είναι και τίποτα. Το θέμα είναι με τον κόλλο έξω και είναι πουτάνες. Με τον κόλλο έξω όλα πουτάνες. Το να βγει μια κοπελά με τον κόλλο έξω δεν λέει τίποτα αυτό. Δεν μου λέει τίποτα. Εξάλλου το φάγαμε τόσο πολύ στη μάπα χάρη σε εσάς που μας τα προβάλλει τα περιόριστα που δεν μας ενδιαφέρει και ο κοινός κόλλος πια δηλαδή. Και αν το πάτε σε μένα ηλικιακά ότι μπορεί να με ενδιαφέρει ο κοινός κόλλος, να σας πω ότι τα πιτσιρίκια δεν ενδιαφέρει στους κοινούς κόλλους. Εδώ βγαίνουν έξω τα παιδάκια και αντί να πάνε να μιλήσουν καμιά γκόμενα να πούμε εκεί πέρα να τη ρίξουν, κάθονται να πούμε το κινητό και λέει το Instagram. Έχεις ναι, θα πάω από το Instagram. Δηλαδή έχετε φτάσει, έχετε φτιάξει ένα μάτσο μαλάκες έχετε φτιάξει να πούμε που έχουν την κόμενα τη μουνάρα μπροστά τους και αυτοί βλέπουν το τέτοιο. Λέει για να την κόμενα, είναι σωστά αυτό έτσι, ναι. Και είναι η απέναντι. Και είναι η απέναντι. Λοιπόν, εγώ μίλησα με ονόματα. Μίλησα με ονόματα. Εγώ ρίχνω την ευθύνη σε αυτούς που τα προβάλλουν. Και βέβαια μέρος ευθύνης έχει και η οικογένεια Βαρδινογιάννη, έχει και όλες οι οικογένειες οι οποίες διαθέτουν τηλεοπτικούς σταθμούς και προβάλλουν αυτούς τους ανθρώπους. Και να σας πω κάτι, την οικογένεια Βαρδινογιάννη την έβαλα μέσα γιατί αυτοί κάνουν και τόσα πολλά πράγματα για τον κόσμο. Και ο Μαρινάκης κάνει. Και ο Μαρινάκης κάνει. Και η Λάτση κάνει. Αλλά όμως κάνουν και τα εγκλήματα ταυτόχρονα. Ο ένας λέει για τη μουσική, εγώ τα βγάζω και πάει και μου βραβεύεται. Το βλέπεις ρε, το χαρτί το βλέπεις μπροστά σου. Sneak light. Sneak light. Εγώ ήμουν έξυπνος, το είπα. Εγώ ήμουν έξυπνος, το είπα εδώ πέρα μέσα. Τόσους μήνες το λέω. Όχι. Ένας μαλάκας στην blacklist τη δικιά σας είμαι. Που όταν ακούτε ρακιτζί λέτε έξω αυτός ο πούσης από το μαγαζί. Έτσι δεν λέτε. Θα μου πει τώρα ο άλλος και τα λες εσύ γιατί επειδή λένε έξω πούσης από το μαγαζί. Όχι. Το έχω συνηθίσει αυτό δεν είναι τώρα. 10 χρόνια γίνεται αυτό. 10 χρόνια ακόμα στην blacklist. Και δεν με αφορά. Αλλά σας είπα μπήκα στην blacklist γιατί είμαι ο ρομαντικός μαλάκας. Και τώρα αυτή τη στιγμή επειδή ανέφερα ονόματα μήνυση θα μου κάνω στο τέλος. Αλλά να μου κάνουν μήνυση είναι απολύτως τη μήνυση μέσα. Το μηνύο γιατί είπε ότι φιλοξενούμε στις εταιρείες μας μέσα να πούμε περιφερειακούς τύπους. Βέβαια. Ο τρανός δικός μου είναι. Ο τρανός γύρισε και είπε μαλάκα το αστυνομικό που βρήκε μόνο τον νεόπλο. Και αντί να του τραβήξει αυτή σε εταιρεία, να πει ρε μαλάκα, τι είπε ρε μαλάκα εκεί πέρα στο βίντεο. Καραγκιόζη, τι είπε καραγκιόζη. Το βραβεύουμε. Ρε στο διάλο. Ρε στο διάλο, υποκριτές να πούμε. Ρε στο διάλο. Όλοι σας. Μιλήστε με. Πείτε μου ότι είμαι εγώ μαλάκας. Είμαι ότι φταίω όλοι αυτά τα πράγματα. Και εσείς δεν έχετε καμία ευθύνη. Κοιμηθείτε το βράδυ ωραία, όμορφα. Όταν ένα κολόπεδο από αυτά που οπλοφορούν, που το κάνετε μόδα εσείς και τους φιλοξενείτε στην εταιρεία μας, σκοτώσει άνθρωπο, θα είστε εσείς οι υποκινητές. Γιατί αυτό θα σκοτώσει για να γίνει στάρ. Αυτοί νομίζουν ότι θα σκοτώσουν άνθρωπο, θα ξεσχίσουν τον κόσμο και δεν θα τσακίξει κανείς. Βέβαια, είναι κάτω από την, μάλλον πίσω από την ασπίδα ενός τόσο μεγάλου ομίλου. Τόσο μεγάλο όνομα. Θα αφήσει το όνομα αυτό να μαυριστεί η εταιρεία του. Όχι, θα με καλύψει. Βέβαια. Αυτό αισθάνονται. Αυτό αισθάνονται. Αντί να τρέμουν αυτοί που μπαίνουν μέσα στην εταιρεία σας, τρέμετε εσείς με τις μαλακίες που κάνουν. Και παρόλα αυτά τους αφήνετε. Και τους καλύπτετε. Τους καλύπτετε. Τους γεμίζετε χρήμα. Που δεν ξέρω πώς στο διάλογο παίρνουν αυτό το χρήμα αυτοί. Αυτά να κάνετε. Να πω τώρα επί της ουσίας του θέματος, τι να πάω να κάνω να ασχοληθώ με το θέμα Τάκη, ρε, η Έλενα. Για ποιον λες. Για τα μουσικά βραβεία, τι έγινε μέσα. Α, και καλά για τον Αρσενάκο με ναι, το, τι παιδί, και τον που Αρσενάκο. Έδειξε το παιδί ναι, με τα τι να πω τώρα, τι να πω και το παιδάκι. Εκείνη τη στιγμή ο Αρσενάκος το τηλεοπτικό κομμάτι έβλεπε. Δεν έσπρωξε υποτιμητικά ότι φύγει από εδώ τσοκλάνι με τα νερά. Τον έδιωξε γιατί ήταν η κάμερα πάνω του. Μια αντίδραση τη στιγμή ήταν. Αλλά γιατί δεν σχολιάζει αυτό, γιατί δεν σχολιάζει αυτά που σας λέω εγώ. Βάλανε τώρα στο Twitter cancel panic. Τι να το κάνω όλο το cancel panic. Όπως cancel Coca-Cola που η Coca-Cola έχει διπλασιάσει τις πωλήσεις της. Τι να το κάνω το cancel panic. Τι να το κάνω. Ποιος σας είπε καταρχήν ότι εάν κάνουμε cancel panic σωθήκαμε. Όχι.
Το θέμα είναι να καταλάβουν αυτοί που είναι μες στην πάνικ ότι ξέρετε κάτι κύριοι, δεν κρύβωστε πια πίσω από τη λέξη πάνικ. Πίσω από τη λέξη πάνικ υπάρχουν ονόματα. Και τα ονόματα είναι συγκεκριμένα. Ο ιός κυρίας Λάτσι και ο κύριος Αρσενάκος. Αυτοί είναι πίσω από την πάνικ. Πίσω από τη Universal είναι άλλοι. Που τους γνωρίζουμε και αυτούς. Και μάλιστα με μεγάλη ιστορία. Όπως η κυρία Μάτσα. Που φιλοξενεί τον ένα από τους δύο. Τον Σνίκη δηλαδή. Είναι μεγάλη ιστορία στη μουσική. Αλλά από πίσω κρύβονται ονόματα. Όχι να μου λέτε panic φταίει, όχι cancel panic. Δεν υπάρχει cancel panic. Και δεν θα καταστραφεί μια εταιρεία με αυτόν τον τρόπο. Όχι. Τα λέμε αυτά για να βάλετε όρους και κανόνες. Και δεν ζητάμε όρους και κανόνες τίποτα να βάλετε, να μειώσετε την ελευθερία λόγου κτλ. Όχι, όχι, όχι. Θέλουμε να είναι ό,τι είναι εντός κοινωνικών ορίων είναι μέσα. Ό,τι είναι σε περιθώριο δεν ανήκει σε κανέναν. Κάποτε τη hip hop μουσική σκηνή την είχαν αφαιρέσει. Γιατί, ξέρεις γιατί? Γιατί στην ουσία μιλάει για τους πολιτικούς. Ναι, όταν λοιπόν μιλάει για τους πολιτικούς και ξεσήκωνε κόσμο σε δεκαετία 90, έξω οι αλήτες από εδώ. Οι παρατρεχάμενοι και περιθωριακοί τύποι εγκληματίες. Οι αληθινοί εγκληματίες όμως είναι μέσα, ρε! Πότε παίξατε hip hop όπως παίζετε να πούμε την trap? Ποτέ! Η active member μέχρι σήμερα είναι, το είπε ο άνθρωπος, στη συνέντευξη του Γρηγόρη Ανάουτογλου, και όλοι νομίζουν ότι έχουν διαλυθεί. Όλοι πιστεύουν ότι έχουν διαλυθεί. Και οι active member είναι ζωντανοί και συνεχίζουν. Γιατί δεν τους παίζει κανείς. Δεν τους παίζει κανείς. Κανείς δεν τους παίζει. Αφού λοιπόν δεν παίζετε κανείς τη hip hop που ασχολείται με άλλα θέματα πολύ πιο σοβαρά, παίζετε αυτό που κάνουν τις γυναίκες πουτάνες, που τα όπλα είναι το α και το ω, τα λεφτά και το ένα και το άλλο. Τι να σας πω. Αυτό λοιπόν είναι, κυρίες και κύριοι. Αυτός λοιπόν ο ρομαντικός μαλάκας μπροστά σας, σας τα λέει κανονικά. Εγώ λοιπόν τώρα με αυτόν τον τρόπο έκλεισα και τις υπόλοιπες πόρτες μου και ο Θεός βοηθός. Ναι, εσύ Έλενα. Και ο Θεός βοηθός. Και ο Θεός βοηθός. Δεν θέλω να μιλήσω, δεν θέλω να σχολιάσω. Η ευθύνη της εταιρείας είναι μεγάλη. Συγγνώμη, δεν ζήτησα. Ναι. Η πάνικ, συγγνώμη, δεν ζήτησα. Είναι τόσο πολύ εμείς είμαστε για ένας άλλος. Σου λέει ήταν... ποιος θα έχει τα αρχίδια να μιλήσει και να πει με ονόματα. Ακριβώς. Και είμαστε. Και όλα και ήταν γενικότητες. Όλα, όχι βία, όχι βία από εδώ, όχι βία από εκεί. Και να σου πω και κάτι. Εντάξει, όντως παραδεχτήκαμε την Παπαρίζου, έκανε ό,τι έκανε, μπράβο της, αλλά και η δική της ανακοίνωση γενικότητες ήταν. Όχι έχουμε πόλεμο, έχουμε ανθρώπους στα νοσοκομεία και ασχολούμαστε με αυτά. Γενικότητες. Κανένας δεν μίλησε επί της ουσίας. Κανένας. Ποιος να έχει τα αρχίδια να μιλήσει. Κανένας. Ήταν όλοι όχι βία, όχι έτσι, κατά της βίας. Φεύγει η Τάμτα από μέσα. Η Τάμτα είναι ο άνθρωπος, είναι ζευγάρι με τον ιδιοκτήτη της Panic. Η αφεντικίνα. Η αφεντικίνα. Και φεύγει μέσα και μάλιστα την πήρε ο ξαρχό. Ήταν τόσο ανίκανη που δεν πήγε ασφαλεία μέσα να πάρει την κοπέλα. Και είχαν και όπλα μέσα εκεί. Ναι. Λοιπόν, και με το βλέπει όπλα ο Ξαρχό, την παίρνει και την παίρνει σηκωτή και την βάζει κατευθείαν έξω. Προσέξτε, ο Ξαρχό. Το παιδί αυτό, συγγνώμη, το παιδί αυτό, το οποίο ρε παιδί μου. Το είχαν κατακαλουργήσει για τον μπούλινγκ. Ναι. Το είχαν ξεσκίσει. Το είχαν πατάει με πατάγα από τις μεριές. Και εμείς μαζί. Μην χάσουμε κι εμείς να πούμε όλοι παρέα. Όχι, υπέρ του είχαμε πάει τότε. Υπέρ του, τέλος πάντων. Είχαμε πει ότι ήταν υπερβολή. Ναι, ήταν υπερβολή. Τέλος, βάζω και εμάς μέσα. Βάζω και εμάς μέσα, μωρέ, δεν πάει να χεστούμε κι εμείς. Λοιπόν, βάζω και εμάς μέσα. Λοιπόν, το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι να πούμε, να βλέπουμε το πρόβλημα στην καρδιά του. Και όχι να πούμε φταίει ο Σνίκ και ο Λάιτ. Ναι, μα αυτό σου είπα και πριν. Όταν γυρίζει τάμπτα και λέει, μα γιατί δεν τους πέταξαν έξω. Μα το μαγαζάκι σου είναι. Εσείς τους βραβεύετε. Ναι. Δηλαδή σε ποιον μιλάς, τον εαυτό σου? Έτσι δεν είναι? Δεν το ήξερε. Γιατί δεν είπε το δικό σου εκεί το βράδυ που καθώ στη Σαλονίκη λέμε τη τηλεόραση Netflix, να πει stop. Να σου πω, σκέφτηκε καλά αυτό που γίνεται στο δικό μα μαγαζί μέσα, γιατί ξέρει, αυτοί οι δύο πλακώνονται που κάνα χρόνο τώρα. Όχι, το είχαν πει και μια μέρα πριν ότι κάτι ετοιμάζουν. Ναι, βέβαια. Ναι. Και βέβαια το 2019 πάλι είχαν πλακωθεί μέσα. Αλλά τότε δεν είχε σημασία κανεί. Τότε η βία δεν μα ενόχλησε πάρα πολύ. Δεν μα έκοψε το γύρισμα. Το προλάβαμε. Όχι, οπότε και σύμφωνα με το Light και το Sneak, οι εταιρείες τους βάζουν να κάνουν το τζετζελεδάκι. Πέρα από αυτό, τσίρκο, έτσι είπε. Το 19 έγινε πάλι φασαρία. Αλλά το προλάβαμε, δεν έγινε διακοπή στο σύστημα. Ναι, αλλά αφήσανε, υπονοήσανε ότι το τσίρκο το ήθελε και η εταιρεία. Όχι. Αυτό είπε. Τσίρκο το ονόμασαν αυτοί, το όλο σύνολο. Φαντάσου πόσο τους ξεφυλίζουν.
Πόσο ψηφίζει. Θοδωρή, είπαν ότι εντάξει, θα κάνουμε λίγο τζετζελέ για τα νούμερα. Για το τσίρκο. Για το τσίρκο. Για το τσίρκο. Και λέω, φαντάζομαι πόσο ψηφίζουν, του λένε τσίρκο. Δηλαδή, ακόμα και αυτοί οι περιοθεριακοί τύποι έχουν σηκώσει το κεφάλι και σα βλέπουν να πούμε ένα τίποτα. Σα φτύνει. Πού! Και εσύ νομίζω ότι βρέχει. Φτύνουν αυτοί. Σα φτύνουν. Κύριε Αρσενάκο, ο Λάιτ σε έφτιασε, σε είπε τσίρκο. Είσαι ένα τσίρκουλο. Εγώ δεν το είπα. Ο Λάιτ το είπε. Ο υπάλληλό σου το είπε. Λοιπόν, τσίρκο σα κάνανε. Και είναι κρίμα γιατί ο Αρσενάκο, εγώ το γνωρίζω πάρα πολύ καλά προσωπικά. Είναι ένα παιδί το οποίο έχει δουλέψει πάρα πολύ στην ελληνική μουσική. Έχει δουλέψει πάρα πολύ για δημόσιες σχέσεις ανθρώπων μεγάλων αστεριών, ιδιαίτερα λαμπερών ανθρώπων και σοβαρών. Αλλά αυτή τη στιγμή διοικεί ένα μαγαζί το οποίο το βλέπουν τσίρκο οι άνθρωποι που δουλεύουν μέσα. Ναι, εντάξει, όταν... Θοδωρή, όμως να πούμε και τις αλήθειες, διοικεί ένα μαγαζί, αλλά τη μούρη πάντα μπροστά. Μιτσάρας. Έτσι. Γιατί όταν είσαι αφεντικό, είσαι και λίγο πιο διακριτικός, κάνεις την άκρη. Οι άλλοι θα πάρουν τη λάμψη. Άστο τώρα. Έτσι το βλέπεις εσύ. Μην τα λέμε πάλι. Ναι, έτσι το βλέπεις εσύ. Εγώ έτσι το βλέπω. Εγώ δεν το βλέπω έτσι. Εντάξει. Εγώ το βλέπω ότι είναι. Εγώ βλέπω ότι είναι. Στο chart show συνέχεια εκεί. Στα πλάνα συνέχεια μπροστά. Ναι, ναι, ωραία το μέλος. Στα πλάνα συνέχεια μπροστά. Στις βραβεύσεις πρέπει να είναι πάντα δίπλα γιατί είναι ο παραγός κτλ. Μη τσάρα. Τι άλλο. Να σου πω κάτι. Και λίγη διακριτικότητα. Είναι λίγο αυτό. Εγώ το βλέπω και εσύ. Okay, εσύ βλέπεις να πούμε σαν μια τηλεθεάτρια. Εγώ βλέπω σαν μια εταιρεία η οποία είναι υποχρεωμένη να είναι δίπλα στον καλλιτέχνη του. Ναι. Εσύ, αυτό γίνεται χρόνια τώρα. Δεν το κάνει αυτός μόνο, απλά αυτό με το στοχοποιείς τώρα. Λοιπόν, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όπως ήταν και η Κική Τσόλκα μέσα για, το, για τους δικούς τους καλλιτέχνες, ήταν και οι υπόλοιποι μέσα. Από εκεί και πέρα, αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να φανούν εκεί. Η Τζόλκα δεν την πολύ θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια. Ναι, ο Κλόνης Αρσενάκος πιστεύω ότι πρέπει να φανούν γραμμή. Πρέπει να φανούν εκεί. Πρέπει να φανούν εκεί. Για μένα τα πράγματα είναι σωστά. Για σένα δεν μπορεί να είναι λάθος. Αυτή είναι άποψη όμως, ο καθένας είναι δική του άποψη. Δεν θα κάτσουμε να διαφωνήσουμε τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, το θέμα όμως δεν είναι αν ο Αρσενάκος φαίνεται δίπλα και ήταν μια μιτσάρα. Το θέμα είναι αυτό το βασικό κομμάτι που λέμε. Ότι αυτή τη στιγμή αμέριστη ευθύνη έχουν και πρέπει να λάβουν σοβαρά μέτρα άνθρωποι οι οποίοι είναι πάρα πολύ ισχυροί οικονομικά. Οι οποίοι δεν αγγίζονται ποτέ και δεν μιλάει κανένας ποτέ. Τσίρκο λοιπόν κυρία Λάτσι, είπαμε το δικό σου μαγαζί. Τσίρκο κυρία Λάτσι, είπαμε το δικό σου μαγαζί. Γιατί δικό σου είναι το μαγαζί. Γιο σου είναι εκεί. Εσύ αγαπητέ μου, ΙΕ Λάτσι, γόνε, έχεις συνειδητοποιήσει τι γίνεται στο μαγαζάκι σου μέσα ή να στο ξαναφωνάξουμε μια φορά, μήπως και ξυπνήσεις. Λοιπόν, τσίρκο το μαγαζάκι σου. Το οποίο βέβαια τσίρκο το δημιούργησες εσύ. Με την ανοχή σου στα περιθωριακά αστέρια. Τα οποία δημιουργήσατε εσείς. Λοιπόν, το Μέγκα. Φιλοξενείται μουσικά βραβεία. Εφόσον λοιπόν μπαίνουν στη δικιά σου πισίνα μέσα να κάνουν βουτίτσες, πρέπει να ξέρεις λοιπόν ότι οι περιθωριακοί την μπήκανε μέσα, οι οποίοι πληροφορούν κτλ. Τι κάνετε εσείς. Αυτή τη στιγμή, εγώ, εάν ήμουν ένα σοβαρό κανάλι, θα έλεγα μετά από αυτά που γίνανε, να τα δείξω στο μάτι τα βραβεία και να πάτε στο καλό και Παναγιά μαζί σας. Πάρτε τα από εδώ. Αλλά θα μου πείτε, είναι η ΔΕΗ που πληρώνει. Άλλο αυτό. Δημόσια εταιρεία μπαίνει μέσα χορηγός να βραβεύσει και αυτοί τους περιθωριακούς τύπους. Η δημόσια εταιρεία δεν βλέπει ότι μέσα θα βραβευτούν τύποι οι οποίοι θα απλοφορούν κτλ. Και μετά να σου πω κάτι. Όταν μπαίνουν μέσα και 30 μπράβοι, ας πούμε, η ανοχή είναι από όλους σας. Δηλαδή μπήκαν 30 μπράβοι μέσα. Συγγνώμη, δηλαδή θα μπουν σπίτι μου μέσα 30 μπράβοι και θα πω εντάξει, δεν το κατάλαβα. Πρέπει να είσαι μαλάκας να μην το καταλάβεις. Επειδή είπες μια παρένθεση εδώ, εντάξει, δεν είναι βέβαια το θέμα μας αυτό εδώ. Εμείς ασχολούμαστε με άλλα, αλλά αυτό που γίνεται με τη ΔΕΗ είναι πόσο απάνθρωπο. Στο δεύτερο λογαριασμό πάει και κόβει του κόσμου. Ξέρεις τι γίνεται, ξέρεις τι διακοπές κάνουνε. Άντε τώρα, τέλος πάντων. Και είναι πολύ προκλητικό αυτό. Εντάξει, να το βλέπεις σαν χορηγό. Οκ, εντάξει, το ξέρω, δεν είναι. Δεν είναι το παλιά λύση από τη ΔΕΗ. Τώρα εγώ δεν λέω για τη ΔΕΗ εκεί που μπήκε. Απλά τώρα βλέπεις στάμπα τη ΔΕΗ μπροστά και να την έχεις εφιάλτη, είναι ένα αντιχειαστικό. Πήγε λοιπόν να πιάσει, αλλά βέβαια πήγε στο περιθώριο κι αυτή. Πήγε να πιάσει στο περιθώριο, μην χάσει. Λοιπόν, εξάλλου στο περιθώριο δουλεύουν και αυτοί κλείνοντας το ρεύμα και λειτουργούν σε κλιματικά. Βέβαια. Οπότε λοιπόν πήγανε όμοιο στον όμοιο στην ουσία. Όμοιο στον όμοιο πήγανε. Και ξέρεις, δεν πήγανε όπου και όπου. Τι άτομα στέλνουν για να κόψουν το ρεύμα. Δεν μιλάω παραπάνω. Παραπλήσια. Παραπλήσια. Ωραία. Δεν μιλάω παραπάνω γιατί εμείς στο τέλος θα βρεθούμε τσιμεντωμένοι. Θα βρεθούμε τσιμεντωμένοι. Το δικό μας θέμα. Λοιπόν, και έχουμε λοιπόν τώρα μια δημόσια υπηρεσία, κυρίες και κύριοι, η οποία λοιπόν τι κάνει, πρημοδοτεί αυτή την κατάσταση. Εγώ βέβαια θα έλεγα ότι όταν θα πάω να πληρώσω κάποιον για να με διαφημίσει, θα βλέπω και τι ρόλο παίζουν αυτοί. Όταν λοιπόν βλέπεις μέσα ότι
Δεν βγήκε ένας να πει ρε παιδιά, αυτοί οι δύο θα σφαχτούν εκεί πέρα μέσα. Εδώ τι γίνεται. Ή να πει ότι παιδιά υπάρχει ασφάλεια στο ταεκβοντό. Δηλαδή μέσα μπαίνει όποιος και όποιος. Μπήκαν μέσα 30 μπράβοι. Πώς βρεθήκαν σε θέση VIP αυτοί. Και ποιος... με μαχαιράκια, ναι. Πιστολάκια. Ναι, ναι, ναι. Ποιος όλα αυτά τα πράγματα έκανε. Ποιος λοιπόν το επέτρεψε αυτό. Ένα κύριε μηχανηματάκι Μαρινάκη, που χτυπάει. Κύριε Μαρινάκη, στο δικό σας μαγαζάκι παίζει αυτό. Το χρεώνεστε. Το ξέρετε αυτό. Θα τους αφήσετε τη μόρη τους. Κυρία Λάτσι, στο δικό σας μαγαζάκι είναι αυτό. Και λέω κυρία Λάτσι, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι πίσω το ΜΑΤ είναι η Πάνικ. Το ΜΑΤ έχει κλείσει προπολού. Δεν τα έβγαζε πέρα οικονομικά. Η Πάνικ πληρώνει. Λοιπόν, για πείτε μου, τι θα γίνει κυρία Λάτσι. Ε, δική μας αυτή. Δική μας αυτή. Οπότε τι είναι ο στρατός μας. Γιατί αυτό το χρεώνεστε. Το χρεώνεστε αυτό το πράγμα. Εφόσον λοιπόν μπορούν να φτάσουν σε θέση VIP τόσο πολύ άνετα, κάποιος λοιπόν τους ανοίγει την πόρτα. Ποιος ανοίγει την πόρτα, αυτοί που είναι διοργανωτές. Βέβαια. Οπότε λοιπόν είναι δικοί σας άνθρωποι. Και τι πιο απλό, να έχει βάλει ένα έλεγχο στην είσοδο και ό,τι χτυπάει να το πετάς έξω. Έτσι δεν είναι. Ακριβώς. Έτσι δεν κάνουν και στα γήπεδα, ούτε έχω πάει, δεν ξέρω. Έτσι δεν κάνουν. Ναι, ναι, ναι. Ό,τι χτυπάει, τι χτυπάει κύριε πάνω σου, ο σουτ, κλωτσιά που λες. Όχι αυτό μόνο, αλλά εγώ θυμάμαι. Αυτό τώρα δεν μπορώ να το πω τώρα. Λοιπόν, θυμάμαι λοιπόν, έχω πάρει το γιο μου να πάω στο τάκμοντο. Μια φορά και τα τελευταία πήγα στο τάκμοντο. Αυτό που πήγε στο τάκμοντο. Λοιπόν, και δίνω την πρόσκληση και λέω, έχω και το γιο μου μαζί. Λέει, δεν περνάει με τίποτα μέσα. Λέω, μα λέει, δεν περνάει. Λέω, ξέρετε, λέω, έχω έρθει για δουλειά εγώ εδώ πέρα. Δεν περνάει, λέει. Και αναγκάστηκα να μείνω όρθιο. Όρθιο. Γιατί δεν περνούσε, παιδί μου. Δεν το βάζαμε γιατί, γιατί η πρόσκληση ήταν άλλο. Α, είχες, όχι, εισιτήριο είχα. Ναι. Να μπει στο δικό μου χώρο δεν με αφήνανε. Α, οκ, okay, οκ. Okay. Και λέω, παιδιά, σα παρακαλώ πάρα πολύ, έτσι και έτσι μου συμβαίνει. Δηλαδή, να πέρασει μέσα. Όχι, λέει, δεν γίνεται. Λέω, εντάξει, λέω, ασφάλεια. Δεν μίλησα. Ναι. Δεν είπα ποτέ κουβέντα. Το γιο μου το πετάξαν έξω. Που εγώ είχα πάει για δουλειά εκεί. Είχα πάει για να προμοντάρω το δικό του μαγαζί. Του μπράβου γιατί του φυλάξαν έξω. Εμένα δεν άφησα να βάλω το γιο μου μέσα. Του μπράβου γιατί. Καταλάβατε κυρίες και κύριοι. Για να μπουν μέσα κάποιος ανοίγει την πόρτα. Και την πόρτα να ανοίγουν οι ίδιοι. Οπότε λοιπόν ο δικός του κόσμος είναι. Οπότε κυρίες και κύριοι, όλο αυτό το πράγμα. Με βέβαια εννοείται όλο αυτό το πράγμα ανήκει στις εταιρείες οι οποίες φιλοξενούν αυτούς τους καλλιτέχνες και κάνουν αυτά τα πράγματα. Οπότε λοιπόν δεν είναι αρκετό μία συγγνώμη, αλλά πρέπει να μπουν σε πράξεις μέσα. Να αποδείξουν στους γονείς που έστειλαν τα παιδάκια τους στο ταεκβοντό πληρώνοντας εισιτήριο, ότι ξέρεις κάτι, δεν είμαστε να πούμε εμείς υπέρ της αλητείας. Βγήκε ο floor manager και έλεγε να πούμε αυτές τις μαλακίες που έλεγε, γιατί ο floor manager μαλακίες έλεγε. Φωνάξανε μαζί, έξω, έξω, σταματήστε, τι έφτανε καράγιος ηλίκια ρε. Τι καράγιος ηλίκια αυτά, δεν πιέζει ο άνθρωπος να πει, stop. Εάν δεν βγείτε έξω εσείς κύριοι, δεν συνεχίζει το πράγμα. Καταρχήν, γιατί τους ανεβάσατε στη σκηνή, γιατί τους ανεβάσατε στη σκηνή. Για τους 10.000 αυτούς να τους ηρεμήσουν και να πούνε να είναι καλά παιδιά κτλ. Και δεν φταίμε εμείς σε τίποτα και συντάξει, συγγνώμη κτλ. Γιατί τους ανεβάσατε. Γιατί δεν κάνατε καμία πράξη εκεί. Πού είναι, ποια σοβαρή εταιρεία θα το κάνει αυτό το πράγμα, ρε. Σας πιάσαν τον κόλλο, σας τα κάναν όλα και πάτε και ευχαριστώ. Και δεν ζητάτε κανένα συγγνώμη από τον κόσμο. Και απαιτείτε τώρα εσείς από τον Κοσμάκη να πούμε να στείλετε παιδάκια πριν το εισιτήριο να βλέπουν τα δικά σας τις δικές σας διοργανώσεις. Όχι βέβαια, είστε ανίκανοι να κάνετε διοργανώσεις τέτοιες. Όταν περνάνε 30 μπράβοι μέσα και δεν ξέρεις που σου γίνεται, όταν λοιπόν επιτρέπεις στον καθέναν που σου κάνει το μαγαζί τσίρκο, που σε λέει τσίρκο, και του λες και ευχαριστώ. Γιατί κοίταξε, τα προβλήματα είναι αυτά. Όλοι πήγαν και ασχοληθήκαν, που είπε ο Λάιτ αυτό, που είπε εκείνο, το άλλο, που είπε το άλλο, το άλλο, το άλλο. Όχι. Να τα πεις αυτή την ώρα που πρέπει. Όχι τώρα. Οι υποκριτές. Βγαίνει να πούμε η Φέη Σκορδά, άλλοι αυτοί. Και τι είναι ο κυρία μου, καλά κάνουμε και σε διώχνουμε από τον αντένα, να ησυχάσουμε κι εμείς να πάμε. Πώς να πήγαινε σωστά εκεί πέρα μέσα να τη βρουν κι αυτοί, να καταλάβουν τη γλύκα. Πόσο κάνει η παπίλα τώρα, 7-8. Εάν κάνει 5 η Σκορδά, εγώ θα γίνω φούλα-φούλα ξαδερφούλα. Ναι. Έλα τώρα. Άσε με τώρα. Σώθηκε να. Θα αρχίσει και τα μητού και τα bullying. Ναι, μητού, bullying κτλ. Και ότι υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι και δεν διαμαρτύρεται κανένας, δεν μιλάει. Γιατί εγώ το συγκροφωνάζω. Τι μητού μου λέτε ρε παιδιά, εδώ γίνεται τη σφυλάρα στο κάτιλο δίπλα σας. Δεν μιλάει κανείς. Τους φιλοξενείτε. Δεν μιλάει κανείς. Όχι. Ο Ραγκιτζής είναι γραφικός και μαλάκας. Γιατί κυρίες και κύριοι να ξέρετε, όταν κάποιος λέει την αλήθεια, το λένε γραφικό. Όταν κάποιος λέει την αλήθεια, είναι γραφικό. Πόσοι πολιτικοί έχουν βγει και λένε την αλήθεια και λέει ο κόσμος, μπράβο ρε, ένα στάπε, και λέει ο άλλος, είσαι γραφικός λαϊκιστής. Είσαι λαϊκιστής και γραφικός τύπος. Έτσι.
σου πετάνε αυτές τις δύο λέξεις και σε κάνανε μαλάκα. Σε κάνανε μαλάκα στον κόσμο. Γραφικός και λαϊκιστής. Μη λαϊκίζεις, λέει. Ναι, αλλά η ουσία του θέματος δεν μου απαντάς. Μου λες ότι λαϊκίζω εγώ. Τι σημαίνει λαϊκίζω, λέω αυτά που λέει πολύ, η μεγάλη μάζα. Καταλαβες. Λέω αυτά που λέει η μεγάλη μάσα, οπότε λαϊκίζω εγώ, οπότε δεν είμαστε εύκολο. Ξέρεις γιατί γελάω, δηλαδή υπερασπιζόμαστε με το bullying στο σωματότυπο, ναι, στις κοπέλες ναι, ναι, ναι. Και πας στο Instagram της και βλέπεις 100 φίλτρα, 1000 τραβηγμένες φωτογραφίες, πέρα από το ότι εντάξει είναι ωραία κοπέλα, δεν λέω, αλλά δεν δέχεται το bullying στην εμφάνιση, αλλά η δική της εμφάνιση πρέπει να είναι αλλαγμένη τελείως, ας πούμε. Ναι, και μάλιστα τσαντίστηκαν που είναι υπέρβαρη η κυρία Μπάρκα και καλά κάνει και μεγιά της με χαλά της. Δεν έχω τίποτα από αυτό, αλλά θέλω να καταλάβετε ότι βλέπετε μία που βγήκε η Λατινοπούλου και είπε αυτά που είπε. Και καλά κάνατε και τα είπατε και τα λοιπά. Δεν με ενδιαφέρει. Αλλά να λέγατε τα ίδια όμως και για αυτούς που κάνουν πουτάνες στις γυναίκες. Εδώ βγάζουν πουτάνες σε πισίνες πεταμένες με λεφτά με το ένα με το άλλο και λέτε εντάξει η τράπη είναι. Γιατί η τράπη είναι, πουτάνα δεν είναι εκεί. Πουτάνα την κάνουν εκεί τη γυναίκα. Το πιτσιρίκι 16-17 χρόνια τι λέει να πούμε, να κάνω μία βίζιτα των 5.000 ευρώ να πάω σε κανένα κότερο, καμιά θαλαμιγό κτλ. Να τον αρπάξω, να βγάλω κανένα φράγκο για να πάρω κανένα iPhone και εγώ να γίνω και εγώ να πούμε top star τη τραπ. Τι στραπ! Κοινός πουτάνα! Σε αυτό δεν ασχολείται κανείς. Ότι δημιουργούνται νέες πουτάνες, έχουμε νέα σοδιά από πουτάνες που τις βγάζει η τραπ μουσική σκηνή με τον δικό της τρόπο, δεν ασχολείται κανείς. Δεν ασχολείται κανείς. Καλά, δεν μιλάμε για όλους τους τράπερς. Δεν μιλάω για όλους τους τράπερς. Μιλάω για συγκεκριμένα πράγματα ναι. Που δείχνουν τη γυναίκα ως πουτάνα. Ναι. Δεν μιλάω για όλους. Κάποιοι στίχοι που είναι ακραίοι. Ναι. Βγάζουν κάποιους στίχους που είναι ακραίοι. Όχι, και τα δείχνουν σε εικόνες, παιδί μου. Τα δείχνουν σε βίντεο κλιπ μέσα. Τα λένε. Ναι, βρε παιδί μου, και εικόνες βέβαια, αλλά... Αυτοί λοιπόν που τα λένε και τα δείχνουν μέσα, βγάζουν νέα σοδιά από πουτάνες. Λοιπόν, γιατί το να είσαι πουτάνα σήμερα είναι να πούμε αξίωμα. Τι μόδα την έχεις δει τώρα, βρε παιδί μου, που κυκλοφορείς παραλίες, που έχω πάθει σοκ. Συγγνώμη, είναι τα κοριτσάκια, γυρίζουν ανάποδα, έχουν το string πίσω και βγάζουν φωτογραφία το... Ήσουν έτσι μπροστά, ναι, τον κόλλο. Και λέω, τι φωτογραφίες είναι αυτές, δηλαδή τι φωτογραφία είναι αυτή. Βγάζει τον κόλο από πίσω. Βάζει και το μαγιό μέσα και εντάξει, είναι μόδες, δεν λέω, αλλά τι μόδα είναι αυτή. Δείξε μου τον κόλο να σου πω ποιος είσαι. Δηλαδή, αυτό είναι τώρα πια. Δείξε μου τον κόλο να σου πω ποια είσαι. Είπαμε. Νέα σοδιά από πουτάνα. Να, δεν θέλω να μιλάω γιατί καμιά φορά δεν έχω τη γέρα. Σαν να το έχω λοιπόν, ξαναπεί. Αυτό σα ακούγεται λίγο έτσι ακραίο. Σα ακούγεται ακραίο. Γι' αυτό μιλάω ακραία, για να σα φανεί ακραίο. Για να μου πείτε λοιπόν οι περισσότεροι ότι έχω δίκιο και κάποιοι άλλοι θα μου πούνε ότι έχει άδικο ρε Ρακιτζή, αυτό είναι μαλακίες που λες και τα λοιπά. Έτσι είμαστε και τα λοιπά. Παιδιά, κάποτε εμένα έπεσα μουσική, γιατί εγώ από 14 χρόνια με DJ. Έπεσα μουσική στο σπίτι μου μέσα και έπαιρνα τον πατέρα μου και μου έγινε μαλακίες ακούς. Και έλεγα, δεν καταλαβαίνει τίποτα αυτό. Αυτό λοιπόν εγώ δεν το ξεχνάω ποτέ. Ποτέ δεν θα πω εγώ σε κανένα τη μουσική ακούς. Όχι, κάποια τραγούδια είναι ωραία και εμένα μου αρέσει. Ποτέ δεν θα πω σε κανένα τη μουσική ακούς. Ποτέ. Για μένα η κάθε μουσική. Κάθε είδος μουσικής έχει τους φαν και τα λοιπά. Υπάρχει τραπ γιατί υπάρχει κόσμος που την ακούει. Υπάρχει κόσμος που τη στηρίζει. Αλλά όμως υπάρχει και κόσμος στη φυλακή. Υπάρχει και κόσμος στα πανεπιστήμια. Υπάρχει και κόσμος στα γήπεδα. Υπάρχουν χούλιγκαν στα γήπεδα. Υπάρχει κόσμος και κόσμος. Πού απευθύνεσαι με το θέμα. Το καταλάβατε αυτό. Υπάρχει. Ναι. Στηρίζεται. Ναι. Οι φυλακές γεμάτες είναι. Θοδωρή, ξέχασες την εικόνα, το βίντεο που κυκλοφορεί, που είναι παιδάκια του Δημοτικού και τραγουδάνε τα διαμάντια στο κορμί της, είναι όλα τα λεφτά. Ναι. Εγώ είμαι ο αλήτης και εσύ είσαι η μαντάμ, έτσι κάπως λέει ο στίχος και χορεύουν τα παιδάκια που είναι 6 και 7 χρονών. Έλατε. Και είναι οι γονείς δίπλα. Ναι. Εντάξει, να σου πω κάτι. Οκ, okay, δεν καταλαβαίνω το νόημα των λέξεων, ούτως ή άλλως. Τα παιδάκια αυτά. Απλά το τραγουδάνε γιατί περνάει αυτό μέσα. Αυτό είναι που λέω εγώ η πλήση εγκεφάλου και αυτό που περνάει. Γιατί εάν υπήρχε ένα φρένο και έλεγε ας πούμε. Τα διαμάντια στο κορμί έλεγαν όλα λοιπόν, τα λεφτά. Οι ολιγάρχες έλεγαν παιδιά στα δικά μας μαγαζιά αυτά δεν παίζουν. Φτιάξε εσείς να πούμε ανεξάρτητες εταιρείες και παίξε μπάλα. Δηλαδή δεν λέω να κοπεί. Δεν λέω ότι ξέρει κάτι. Διαλύσε το ισοπεδό του. Όχι. Πώς η hip hop κατάντησε περιθωριακή μουσική. Γιατί οι μεγάλες εταιρείες δεν τη δεχόντουσαν. Μόνο μία εταιρεία πολυεθνική είχε μέσα hip hop. Η Warner που είχε τους active member. Mm. Και μετά μία ελληνική εταιρεία η FM Records. Η οποία δημιούργησε άλλα πρότυπα κτλ. Μέσω going through κτλ. Με σκούμπλια και τέτοια πράγματα. Κάναν την εμπορική hip hop. Δηλαδή αλλάξαν λίγο τα δεδομένα.
Τέλος πάντων, το θέμα είναι όμως ότι λίγες εταιρείες υποστήριξαν αυτό το κομμάτι. Και μάλιστα το υποστήριξαν σαν κυκλοφορία, αλλά δεν υποστηρίχθηκε τηλεοπτικά από πουθενά, ραδιοφωνικά από πουθενά. Και τι ωραία τραγούδια, ρε Θοδωρή, ακούγαμε και μέσα από τη hip hop και καλοκαιρινά. Και τώρα είπε εμεί κουμπρία, θυμάστε τα χιουμοριστικά που γινόταν χαμός. Δηλαδή, πού είναι αυτά τώρα, πού είναι αυτά. Να θυμίσω, πάμε παραλία με τους Radio Arvilla μέσα. Τότε ήταν σαν με άλλο όνομα, βέβαια. Δεν ήταν Radio Arvilla. Λοιπόν, παιδιά, και να σου πω κάτι. Η τραπ έχει άτομα μέσα τα οποία μπορούν να κάνουν τρομερά πράγματα. Και ξέρετε κάτι, τώρα με την κίνηση αυτή που γίνεται, εάν κάποιος τους βάλει στο σωστό δρόμο μέσα και πάνε να δημιουργήσουν πράγματα, θα βοηθήσουν πάρα πολύ την κατάσταση. Αντί να λένε λοιπόν, σηκώστε όπλα, κάντε εκείνο, κάντε τ' άλλο, κάντε τ' άλλο, πούν το ανάποδο. Δηλαδή δεν μπορεί, καταρχήν μέσα σε όλα αυτά, δεν μπορεί να δράσει και η ελληνική αστυνομία σωστά, διότι υπάρχει η κάλυψη παραλλαγή των μεγάλων. Ναι, σωστά, βέβαια. Σου λέει, κύριε, μην τους αγγίζετε αυτούς. Δική μας είναι. Δική μας είναι, δική μας είναι. Έχουν κάλυψη και παραλλαγή. Γιατί όταν βγαίνει το κολόπεδο, γιατί είναι κολόπεδο, και λέει τον αστυνομικό μαλάκα που βγήκε μόνο το όπλο, το ένα και δεν βγήκε το δεύτερο. Τι να πω παρακάτω από εκεί πέρα. Γιατί μετά με το ποτό στο χέρι. Ο άλλος, εντάξει, ο Σνίκη ήταν αυτό. Δεν με ενδιαφέρει αυτό, άλλη ιστορία αυτή εκεί. Μα γελιοποίησε ένα όργανο, ρε Θεοδωρή. Να σου πω κάτι, δεν ήταν οδηγός, μπορούσε να κάνει ό,τι θέλει. Καλά τώρα. Τον είχαν σταματήσει όμως, τους είχαν σταματήσει αστυνομικοί. Οδηγό. Μαζί ήταν, οδηγό, κάτσε, εντάξει. Το συνολικό δεν είναι λεπτό. Ωραία. Λοιπόν, σου λέω μια πραγματικότητα τώρα από εκεί πέρα που δεν θέλει. Εντάξει, Θεοδωρή. Μα σταματάνε για έλεγχο και εγώ χορεύω τη Λιντήλη και σε με σε γράφουνε. Άκουσε, από τη μία ξύκη δεν θα βγάλω. Δεν θα ασχοληθούμε με αυτό. Εντάξει, δεν μ' άρεσε. Από τη μία ξύκη μη σα αρέσει. Θέμα δικό σου είναι αυτό. Εντάξει, την άλλη φορά που θα σταματήσουν, εγώ θα χορεύω. Εσύ θα σε γράφουνε. Θα κάνω πάρτι. Χόρευε. Άμα με γράφουνε, μετά κάνουμε δηλαδή. Λοιπόν, θα κλέσει μαζί μου. Λοιπόν, αν θα κλείσει εσύ, είναι η ίδια τσέπη, το ξέρω. Ναι, το ξέρω αυτό. Λοιπόν, θα μπορούσα να πω πολλά και διάφορα πράγματα ακόμα για όλη αυτή την ιστορία. Απλά εγώ έβαλα και ονόματα μέσα. Εγώ στο τίτλο του βίντεο θα βάλω τα ονόματα κανονικά μέσα και θα πω το μήνυμα προς την κυρία Λάτση και τον κύριο Μαρινάκη και όλους τους ανθρώπους οι οποίοι συμμετέχουν, όλους τους ολιγάρχες που συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία και φτάνουμε σε σημείο να λέμε όχι στη βία. Για να πεις όχι στη βία, υπάρχει βία. Τη βία τη δημιούργησε κάποιος. Η δημιουργία της βίας ήρθε από την ίδια την διοργανώτρια εταιρεία η οποία επέτρεψε να συμβούν όλα αυτά τα πράγματα αφήνοντας μέσα 30 μπράβους να μπαίνουν. Και μάλιστα αυτό το τσογλάνι το οποίο πήγε και βάρισε το ΣΝΙΚ από πάνω με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να το σκοτώσει. Δεν ξέρουμε ποιος είναι. Όντως ένας με άσπρα. Αυτός ήταν ένας δειλός τύπος ο οποίος του ρίξε ένα χαστούκι απαράδεκτο με τόση πολύ δύναμη που το κεφάλι λύγησε και χτύπησε τον ώμο. Θα μπορούσε να το σκοτώσει. Αν ήταν να σκοτωθεί. Θα μπορούσε αν ήταν να το σκοτώσει. Αυτός γιατί δεν έχουμε καμία σύλληψη εκεί. Ναι. Εκεί, γιατί δεν παίρνει αστυνομία. Α, τι είπες τώρα. Όταν στο γήπεδο γίνεται κάτι, η αστυνομία παίρνει τις κάμερες και αρχίζει και παίρνει έναν ένα και τους μαζεύει. Πού είναι η αστυνομία τώρα να τους μαζέψει. Τι φοβάστε. Τι φοβάστε. Τι φοβάστε. Επειδή είναι το Μέγκα και ο Μαρινάκης ή επειδή είναι η Λάτση. Τι φοβάστε. Τι φοβάστε. Μπείτε μέσα λοιπόν μαζέψτε τους. Μπείτε! Ξεκάθαρες εικόνες! Εδώ βγήκε βίντεο 4K! Βγήκε βίντεο, μου ήρθε βίντεο σήμερα. Η γυναίκα που φωνάζει με τη μαμά για το 10χρονο που λέει δεν τρέπεστε, βγείτε έξω. Λοιπόν, ήρθε βίντεο 4K, φαίνονται όλοι! Γυαλί! Γυαλί! Μάζεψε τους! Αυτός ειδικά με τα άσπρα ήταν απαραδείγμα. Όχι, αυτό ειδικά είναι για μέσα. Όχι, για να λέμε και τις αλήθειες. Είναι για μέσα. Ο Σνίκ εκεί παραλίγο θα πέθαινε. Δηλαδή θα του έφευγε το κεφάλι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, γιατί λοιπόν δεν κάνει τη δουλειά της αστυνομία, κυρίες και κύριοι, ένα ερωτηματικό ακόμα. Είδατε λοιπόν πόσα ερωτηματικά θα έχουμε. Ο εισαγγελέας που είναι, ούτε που κουνήθηκε. Ούτε που κουνήθηκε. Δεν συμβαίνει τίποτα. Τίποτα. Το μεγάλο τσίρκο, όπως λέει ο Λάι, το οποίο διοργανώνει κάθε χρόνο το ΜΑΤ, να πούμε και όλες οι εταιρείες από πίσω και κάνουν αυτήν την οργάνωση. Το μεγάλο τσίρκο λοιπόν αυτό κινείται, κυρίες και κύριοι, με τις πλάτες άλλων. Το καταλάβατε. Ποιος θα έχει τα κότσια τώρα να πάει εκεί πέρα μέσα, που είναι του Μέγκα παραγωγή, να πούμε, να πάει τώρα να τα βάλει με δάφτους. Να το ξεσκίσουν την επόμενη μέρα. Ποιος θα πάει τώρα να τα βάλει με έναν ολιγάρχη που ακούει στο όνομα Λάτση. Κανείς. Κανείς. Και να σου πω κάτι, δεν τα έχω εγώ ούτε με τη Λάτση, ούτε με το Μαρινάκι. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα σε αυτούς τους δύο. Και σε αυτούς τους ολιγάρχες όλους που συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Είναι τυφλοί. Δεν ενδιαφέρονται για τα από κάτω. Δεν τους ενδιαφέρει. Δηλαδή, ανοίγουν την πόρτα, μπαίνουν στην πισίνα και λένε άστα μωρέ, φτωχά παιδιά να κάνουν πάνια και αυτοί. Άσε μωρέ, θα κάνουν και αυτοί, φτωχά παιδάκια να κάνουν. Απολύπηση τους αφήνουν. Γιατί ζουν σε ένα άλλο κόσμο. Ξέρετε τι είναι να σηκώνεις το πρωί, να πούμε,
να κάθεσαι και να λες, να πούμε, ρε εσύ Έλενα, θέλω να φω ένα κρουασάν δυνατό. Ειδοποίησε να πούμε το δικό μας, να φύγουμε το τζετ, να πάμε στο Παρίσι να πάμε ένα κρουασάν τώρα το πρωί. Αχ, με τον πόνο που παίζεις. Ναι, και να φεύγει λοιπόν. Γιατί μου έχεις πει ότι θα με πας γι' αυτό. Ναι, ναι, στο Παρίσι. Καλά, έχω πάει, όχι, η Ιταλία μου έχεις πει. Όχι, Παρίσι. Ναι, λοιπόν, όχι κρουασάν, πίτσα είπαμε να φάμε στο Παρίσι, όχι κρουασάν. Λοιπόν, και πάνε εκεί πέρα λοιπόν, παιδιά, ξανά γυρνάνε πάλι πίσω. Τι τώρα ασχολούνται τώρα, τι γίνεται στην Ελλάδα τώρα εκεί πέρα κτλ. Τι να κάνουν τώρα οι άνθρωποι, ας πούμε. Είναι δυνατόν. Αφού είναι τυφλοί. Δεν βλέπουν. Ο Μαρινάκης όμως που διαφέρει να πάει, βγαίνει καλά Ολυμπιακός, σε ευχαριστούμε Θεέ. Γιατί εγώ και εγώ Ολυμπιακός είμαι να πούμε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έγινε και πρόεδρος της Super League, μπράβο σου να πούμε. Εκεί λοιπόν ναι, τα προσέχει όλα. Στα υπόλοιπα δεν δίνει σημασία, έχει και άλλους ανθρώπους να προσέχουν, αυτοί θα πάρουν την ευθύνη. Αλλά όμως τα μάτια κλειστά. Βαγγέλα, τι θέλει να πει. Έχουμε κάνει και τα προηγούμενα βίντεο. Έχουμε κάνει και αυτό. Καμία καλή φωτογραφία να σου βάλω στο Amber Alert, έχεις. Γιατί. Ξέρω, εγώ να έχω μία. Έχεις μιλήσει για τους πάντες. Μπράβο, έχεις βάλει μέσα, έχεις βάλει 1000. Τι να κάνω. Τι να κάνω, δηλαδή να μου πω την αλήθεια. Από εκεί πέρα τι να κάνω. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι να πούμε αυτά όλα μας έχουν βάλει στην blacklist, μας έχουν απομονώσει και ζούμε στο περιθώριο. Το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Πάρα πολύ καλά. Ότι εμείς αναγκαστικά ζούμε στο περιθώριο διότι επέλεξαν κάποιοι γιατί του λέει αυτός έχει γλώσσα που μιλάει. Απλά πράγματα. Και δεν σταματάει κιόλας. Και δεν σταματάει. Και βέβαια εγώ είμαι ο μοναδικός που κάνω και σας λέω να πούμε αποκωδικοποίηση. Αυτό, αυτό και αυτό συμβαίνει. Σας λέω ότι αυτά τα site δουλεύουν έτσι, αυτοί δουλεύουν έτσι, αυτοί δουλεύουν αλλιώς, δουλεύουν αλλιώς. Και που τα λέω βέβαια να μου πείτε τι έγινε. Τι έγινε. Ένας ρομαντικός μαλάκας ακόμα. Σε λίγο γραφικός, σε λίγο ξεφτύλας, σε λίγο μαλάκα. Δηλαδή θα με ξεφτυλίσουν πολλές μεριές, θα κάνουν ό,τι μπορούν και να με ξεφτυλίσουν. Για να λένε ότι αυτές οι μαλακίες που λέω εγώ είναι μαλακίες. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Να πάμε λίγο τώρα στα μεταγραφικά. Είπαμε για την Face Corda ότι μέχρι τέλος του μήνα, μέχρι τέταρτο του μήνα, πρέπει να έχει βάλει την υπογραφή της. Αλλιώς θα μετακομίσει. Που μάλλον δεν θα την βάλει. Ναι, που μάλλον δεν θα την βάλει. Κατά πάσα πιθανότητα τα έχει βρει με το Star. Εάν δηλαδή γίνει. Δεν θα την βάλει γιατί προφανώς τους κόψανε κάποια ώρα που δεν θα είναι στον αέρα. Θέλει να είναι συνέχεια στον αέρα. Μην λέτε έτσι. Γιατί. Θέλει να την βάλουν ένθετο στο Λιάγκα. Τέλος. Ένθετο στο Λιάγκα. Εντάξει, οκ. Okay. Τέλος. Δηλαδή απλά πράγμα. Ένθετο στο Λιάγκα. Τέλος. Δεν το αντέχει και φεύγει. Λοιπόν, επίσης να πούμε ότι η Face Corda, κυρίες και κύριοι, δεν το πήγαινε το καράβι. Γι' αυτό αναγκάστηκε να φέρει το Λιάγκα για να σωθεί. Mm. Εκ των πραγμάτων όμως σώθηκε το καράβι, αλλά με άλλο καπετάνιο. Από καπετάνισσα πήγαμε σε καπετάνιο. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτή είναι η αλήθεια. Ήταν η αισχρή αποτυχία της. Να πω βέβαια εδώ ότι έχει πρόταση και από το Open, να ξέρεις. Mm-hmm. Λοιπόν, να πω βέβαια εδώ ότι η Face Corda στην περίπτωση που πάει στο Star θα αντιμετωπίσει τρομερές δυσκολίες. Όμως, επειδή το Star θα χτίσει πάνω της και τελευταία να βγει την ερχόμενη σεζόν, δεν θα κοπεί η εκπομπή της. Και θα πάει και στην επόμενη σεζόν. Δίνει ευκαιρίες. Ναι, ναι. Δίνει ευκαιρίες. Όχι, αναγκαστικά. Εδώ σκεφτόταν να δώσει τη μπαφίλια και στον Καρτελιά. Ναι. Θα χτίσει επάνω της. Θα χτίσει και επάνω. Στη θέση της. Στη θέση της λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η Ιωάννα Μαλέσκου. Στη θέση της Ιωάννα Μαλέσκου. Το light, το like, με βρίζει ο light. Το like του Λιάγκα στη Μαλέσκου. Το like του Λιάγκα στη Μαλέσκου προδίδει την όλη κίνηση. Ο Λιάγκας δεν κάνει like εύκολα, φορά παρτίδα με τίποτα, απλά ήθελε να δώσει το συστηματικό. Το συστηματικό πήγε προς τη Face Corda. Υπάρχει και αυτή. Έτσι είναι. Υπάρχει και αυτή. Αυτό ακριβώς έγινε. Αγεφύρετες διαφορές που λέμε στα ζευγάρια. Ναι, 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 ναι. Έτσι ακριβώς. Και επαγγελματικά. Έτσι ακριβώς. Το θέμα είναι ότι η τηλεόραση αλλάζει. Η ενημέρωση θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο αναγκαστικά στην αρχή της ερχόμενης σεζόν. Γιατί μπαίνουμε σε φάση εκλογών, οπότε λοιπόν μέχρι τα Χριστούγεννα το λιγότερο οι πολιτικοί θα καπελώσουν τα πάντα. Ναι, θα ενισχυθεί βέβαια. Οπότε λοιπόν να ξέρετε ότι εκ των πραγμάτων η ψυχαγωγία θα πέρασε δεύτερο ρόλο. Δεύτερο ρόλο. Πάει αυτό. Ρε παιδί μου, έρχεται και ο Κουντάρας τώρα στην καινούργιο. Τα έχουμε να ακούμε για ψυχαγωγία, να βλέπουμε, δεν το συζητάμε. Κάτσε εδώ, έχει πρόταση λέει και η Κουντάρα. Έχει ναι, τώρα την πρόταση. Έκανε πλάκα ο Μικρούτσικος, είπε ότι θα πάει στη θέση τη Κατερίνα στη Λένη. Ναι. Αλλά και ο Κουντάρας στη θέση του Μικρούτσικου, που αυτό κάτι σημαίνει, χαριτολογώντας το είπε, αλλά κάτι ξέρεις, σημαίνει. Ξέρεις, είναι μεταξύ σοβαρού και αστείου, λες τα πιο σοβαρά πράγματα και τις πιο σοβαρές ειδήσεις βγάζεις. Ο Ανδρέας Μικρούτσικος δεν είναι τυχαίο αυτό που έκανε. Για να μπει και η Κάκαβα στην εκδήλωση που είχαν εκεί πέρα ότι έχω προτάσεις.
Προφανώς οι προτάσεις είναι η Barking Well. Δεν είναι η Barking Well. Να σου πω κάτι. Μπορεί, ας πούμε, ο Κοκλώνης, επειδή μαζεύει τα δέσποτα, να την βάλει μέσα. Η εκδήλωση ήταν για τα δέσποτα, νομίζω, που κάνουμε στο ζαχαροπλαστείο. Τα δέσποτα. Δεν έκανα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το πέταξε στο... Το, πώς το λέγε και η Βανδύ, το δηλητήριο. Συγγνώμη, το φαρμάκι σου. Άκουσε ρε εσύ, Έλενα. Πάλι απόψε το φαρμάκι σου πέταξε. Άκουσε με. Όταν δεν είσαι blacklist, πάντα βρίσκεις δουλειά. Okay, όταν είσαι το καλό παιδί να πούμε στους μεγάλους, πάντα βρίσκεις δουλίτσα. Γλύψε, παιδί μου, και εσύ λίγο. Μας έχουν πάρει τα σάλια που μας έχουν πάρει. Δεν μπορώ να γλύψω, γιατί συγχαίρομαι τα σάλια που έχουν στα πόδια μου. Δηλαδή, από πολύ σάλιο να πούμε, δηλαδή με το που ανοίγω τον υπολογιστή μου να πούμε, φεύγει το σάλιο φρού κάτω. Λέω, έλα πάλι, ποιο γλύψαμε. Πάντα γλύφουν τους ίδιους. Τέλος πάντων. Κυρίες και κύριοι, με αυτά και με αυτά νομίζω ότι θα μπορούσαμε να πούμε και άλλα πράγματα. Αλλά... Τι άλλο να πεις, τα έπεσε όλα σήμερα. Φτάνει, δεν θέλουμε άλλα. Να ξέρετε ότι η επόμενη σεζόν θα είναι ισοπεδωτική για πάρα πολύ κόσμο. Δυστυχώς δύο παιδιά τα οποία προσπάθησαν από. Γιατί έρχονται και αυτοί από την περιφέρεια, από τη Χαλκίδα. Έρχονται, έκαναν την προσπάθειά τους, αλλά δυστυχώς δεν θα είναι στην επόμενη τηλεοπτική σεζόν. Οριστικοποιήθηκε ότι θα είναι εκτός ο Καρτελιάς μαζί με την Παπίλα. Έκαναν λάθη, πολλά λάθη. Δεν έκανα απλά λάθη. Έλενα, όταν δεν γνωρίζεις το δρομολόγιο, αυτό παθαίνεις. Λοιπόν, δηλαδή ξέραμε κάποιος... όλοι τον πρώτο χρόνο θα γίνουν πολλά λάθη. Ναι. Κάποιος που ξέρει από τηλεόραση, γνωρίζουμε και εμείς κάποια πράγματα, συγνωρίζεις πάρα πολλά, με το που θα δει 5-10 λεπτά, όχι καταρχήν, μόνο φεύγει, η εικόνα, δεν τους έχουν δώσει σωστή. Βγαίνει ο άλλος με το μαλάκι, με τη μουστάκα, να πούμε, να μου δώσει ένα θεματάκι. Κάτσε ρε, μάκα, ωραίο το σύστημα, αλλά το μουστάκι, να πούμε τώρα, τι αγριάδα είναι αυτή. Τι αγριάδα μας. Εννοείς στο πάνελ, Στο πάνελ, ναι. Βγαίνει τώρα το άλλο κοριτσάκι, Κύπρια, δεν ξέρω τι είναι αυτή. Λοιπόν, ούτε τα όνομα δεν θυμάμαι, την Λιωπούλου ξέρω καλά, γιατί την είχα σωστά. Λοιπόν, βγαίνει τώρα η άλλη κοπέλα να μην. Τι να κάτσει να ακούσει. Βγαίνει τώρα η Παπίλα να πούμε, τώρα τι να ακούσει την κοπέλα. Η Παπίλα κυρίως γελάει. Όχι, να σου πω. Ο παρουσιαστής πρέπει να έχει μια πορεία μέσα στον χώρο για να διαχειριστεί τα θέματα. Όταν θαυμάζει πιο πολύ εσύ από τον τηλεθεατή, αυτόν που βγάζει στον αέρα, να πούμε, και ξαφνικά πρέπει να κάτσει δίπλα του και να τα βγάλει πέρα ως παρουσιάστρια και να του κάνει και εκμερές ερωτήσεις ή να πει πράγματα, πώς να το κάνει αυτό το πράγμα. Και δεν όχι μόνο αυτό. Καταρχήν δεν πρέπει να βγαίνει αδιάβαστο. Σου πω ένα απλό παράδειγμα που με ενόχλησε εμένα. Δηλαδή, γίνονται αυτό στο ΜΑΝΤ. Βγαίνει η Χριστίδου και λέει: Πω, τι έγινε που θα ήμουν εκεί με το παιδί μου και τι θα πάθαινα. Και βγαίνει το πρωί και λέει: Διαβάστε δήλωση που έκανε στην εκπομπή της η Παπίλια. Όχι, Παπίλια. Πώ θα πήγαινα με το 10χρονο γιο μου. Μα την ίδια δήλωση ακριβώς την έκανε πριν λίγο η Χριστίδου, η παρουσιάστρια. Δηλαδή, θέλω να σου πω, είσαι και διάβαστη. Πες κάτι άλλο. Δηλαδή... Δεν είναι μόνο αυτό. Η κάθε σύση Χριστίδου, που ζουν εν τέλει υποκριτικά όλοι αυτοί, βγήκε να πει ότι αν πήγαινε το παιδί της. Δηλαδή, να δείξω ότι κάτι έχει γίνει. Όχι, κυρία μου. Συμμετέχεις. Εσύ δεν έπρεπε να πεις για το παιδάκι σου, έπρεπε να πεις για αυτά που λέμε εμείς εδώ. Αλλά πού να έχεις τα άλερα να μιλήσεις έστω και λίγο. Να πεις συγγνώμη, ζήτησε κανείς. Ο μικρούτσικος που πάει για το μεροκάματο εκεί πέρα μέσα, είπε, διαχωρίζω τη θέση μου γιατί δεν είναι έτοιμο, αλλά είπε. Η καινούριο προσπάθησε να πει, αλλά είπε κάτι κι αυτή. Η Σύση Χριστίδη είπε για το παιδάκι της μόνο. Το παιδάκι της. Α, το παιδάκι μου. Να μας παίξει η μαμά. Ναι. Δεν είναι κάτι άλλο. Έχουμε πήξει τηλεόραση από τα σάλια, να γλύπτουν στον άλλον, από τις μαμάδες, μαμά, κτλ. Λες και εμείς είμαστε να πούμε όλοι μαλάκες στο κερατά, ας πούμε, και δεν το φάμε στη μάπα, ότι αυτό είναι το story, αυτό είναι το lifestyle, αυτή είναι η ελληνική showbiz. Η άλλη είναι η μαμά. Δηλαδή, που λέει, βγάζουν βίντεο στην Κάκαβα και λέει που μεγαλώνει τα παιδιά της, πόσο καλή μάνα είναι. Άμα τα κακιά μάνα είναι, δεν θα έρχεται τα παιδιά μαζί της, έχει φύγει ο άλλος. Δηλαδή, έλεος, τα ευκολονόητα. Δηλαδή, αυτό το πράγμα, ας πούμε, να δείχνει ότι να, το παιδάκι της πάει βόλτα. Είδηση σόμπις, πήγε το παιδάκι της βόλτα ή τάδε. Να, ενός έτους γίνανε τα δίδυμα του Τανιμανίδη. Είδηση τη OB, ενώ σε του γίνανε τα δίδυμα του Μεριταλμανίδη. Έγκυο η Σούπερ Κυχή. Ναι, εντάξει, άστο κοπέλα αυτή, γιατί είναι και μονογονική θα είναι. Αυτή γιατί? Μόνη τη. Τι μόνη τη. Ακύρωσε την
τύπο. Ναι. Α, σοβαρά μιλά. Ναι, και βγαίνει και με μαγιά μεγάλη. Μπράβο τη, σου βγάζω το καπέλο. Α, δεν το ξέρω αυτό. Έλεγα, όταν μου το είπε ότι είναι έγκυο, είπα μέσα μου. Κρίμα. Ότι πάει, αυτή τελείωσε, λέω, και τα λοιπά. Με το που διαβάζω το κείμενο, λέω, όπα. Ήταν ο πρώην τη, τα βρήκανε. Όχι, τελείωσε. 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 Μονογονική. Εδώ θα ζήσουμε το story αυτό μέσα τα social media, αλλά τουλάχιστον αξίζει τον κόπο. Ναι, εντάξει, δεν το ξέρω αυτό. Αξίζει τον κόπο. Mm. Αξίζει τον κόπο. Δηλαδή, σου έπρεπε και εκεί μαζί σου και πραγματικά σου μιλάω, μπράβο σου με την απόφαση που πήρες. Λοιπόν, αλλά δεν μπορώ εγώ πια αυτό το πράγμα να είναι η ελληνική showbiz. Εγώ επειδή τόσα χρόνια για τη showbiz, με τη showbiz ασχολούμαι, δεν μπορώ να βγω και να σας πω, παιδιά, ξέρετε, σήμερα το πρωί κοιτάξτε φωτογραφία, βγήκε ήταν η Μανίδης με την ήταν η Μανίδενα, ο μάλλον ο Μπόμπας με την Μπόμπενα και τα παιδιά τους είχαν ενός έτους. Είναι τρομερό. Είναι απαράδεκτο αυτό που γίνεται να μην το προβάλλουν οι άλλοι κόπανοι. Γιατί τα παιδιά έγιναν ενός έτους. Που να ζήσουν 100.000 χρόνια, έτσι. Προς Θεού τα παιδιά. Μακριά τα παιδιά. Αλλά δεν είναι είδηση. Δεν είναι είδηση. Δηλαδή, τι έκαναμε. Κάθε χρόνο γιορτάζουμε να πούμε τα παιδιά τους, το ίδιο κτλ. Δηλαδή, τι θα γίνει. Οι άλλοι πούμε, περιμένουμε πώς και πώς να βρει άντρα ή καινούργιο. Θα γιορτάσουμε και δεν βρει και άντρα. Επιτέλους βρήκε άντρα καινούργιο. Μόλις θα βρει. Θα πούμε όλοι, επιτέλους θα κάνουμε το σταυρό μας. Επιτέλους η καινούργια βρήκε άντρα. Λοιπόν, η Face χορδά. Είναι όλο τούρλα να πούμε και τη φωτογραφία και την ίδια και τα λοιπά. Α, παιδιά, είδα μια φωτογραφία της Κατερίνας καινούριου. 25 πόντους τα κούνη φοράει. Έλεος, δε Κατερίνα, δεν ζαλίζεις εκεί πέρα πάνω. Δεν σε παίρνει ο αέρας. Έλεος. Λοιπόν, εντάξει, αυτό πω. Έχει μια φιάπα τέτοια μπροστά έτσι. Λένε, άμα σκοντάψει, δηλαδή θα σπάσει. Αυτά σπάσει πόδι, ναι. Χιαστού μηνίσκο και δεν μαζί, θα πάρει ένα παραμάζωμα. Δεν θα πέσει από γκρεμό. Ναι, 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 καλά, εκεί ψηλά δεν ζαλίζεσαι. Λοιπόν, τέλος πάντων, το θέμα είναι λοιπόν κυρίες και κύριοι ότι ασχολείται με πράγματα και είναι όχι τίποτα άλλο. Το λαμπερό του Κοκκλώνη, OK Magazine, το οποίο βγάζει και ο κύριος Μαρινάκης, να ξέρετε στα νέα. Αν δεν κάνω νέα ή το βήμα, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, κάθε Παρασκευή βγαίνει. Α, σήμερα βγήκε δηλαδή. Λοιπόν, τέλος πάντων. Ας τον ήσυχο το Μαρινάκη, τον έπιασες πριν. Ο Βαγγέλης δικός μας είναι. Εγώ Ολυμπιακός είμαι μαζί του, πρόεδρα. Να σε καλά, πρόεδρα, κάνεις μεταγραφές. Τον Γκούτρι και τα μάτια σας, πρόεδρα. Επί της ευκαιρίας. Τον Γκούτρι και τα μάτια σας. Λοιπόν. Πού είχα μείνει, κάπου πήγαινα τώρα. Και με έβαλε απ' έξω. Μόλις μιλάει για Ολυμπιακό, τρελαίνομαι. Λοιπόν, του Βαγγέλα τα συγχωρώ όλα λόγω του Ολυμπιακού, ξέρεις. Του Βαγγέλα. Α, όλα και όλα. Βαγγέλα πάνω απ' όλα είναι. Πάνω απ' όλα. Χάρηκα πάρα πολύ γιατί σήμερα. Δεν μπορώ να το πω το ποδοσφαιρικό μου, θα το πω. Εγώ, παιδιά, είμαι μεγάλο φαν του Κούτρι, να ξέρετε, του Λεωνάρδου Κούτρι. Και εγώ έχω τσαντιστεί πάρα πολύ που τον έχουν δώσει ιδανικό 2 χρόνια και λείπει από την ομάδα. Σήμερα λοιπόν έπαιξε πρώτο φιλικό, ο Ολυμπιακός έχασε 2-0 βέβαια. Εντάξει, ήμασταν ασύνδετοι κτλ. Είμαστε κουρασμένοι και τέτοια. Αλλά ο Κούτρι και ο Ραντζέλοβιτ ήταν από τους κορυφαίους παίκτες του αγώνα. Και χάρηκα πάρα πολύ να δω τον Πέντρο Μαρτίν, αν θα τον ξαναστείλει. Αν τον στείλει αυτή τη φορά, θα του δώσω κατάρα να μην βγάλει τη σεζόν. Εάν συνεχίσει με τα ποδοσφαιρικά, θα σου δώσω μια κλωτσιά με την καρέκλα μαζί και θα φύγει από το πλάνο. Εσύ με μπέρδεψε. Εγώ άλλα έλεγα και εσύ με μπέρδεψε. Τώρα να μην ξέρει τι θέλω να πω πιο πριν. Τέλος πάντων, κυρίες και κύριοι, όπως καταλαβαίνετε, το σημερινό βίντεο ήταν ένα βίντεο για να σας δώσουμε να καταλάβετε ότι υπάρχουν σε αυτό το χώρο και κάποιοι ρομαντικοί μαλάκες. Σε αυτούς τους ρομαντικούς μαλάκες ανήκουμε και οι δυο μας. Να ξέρετε. Λοιπόν, εσύ ανήκεις. Έλα, εσύ έχεις ζήσει. Τα ίδια είναι. Ναι, εντάξει, αλλά θέλω να σου πω ότι η πορεία σου ως μουσικός παραγωγός, ξέρεις από μουσική, ξέρεις την πηγή του κακού, εμένα, ξέρεις τα άκουσε, πάντα. Έλενα, άκουσε τι με τσαντίζει. Εμένα έχουν βγάλει στην πιάτσα μέσα ότι είμαι ο νευρικός, εντάξει, ο νευρικός, ο τέτοιος κτλ. Εγώ λοιπόν θα σου πω ότι δεν ξέρω αν έχω χιούμορ, αν είναι καλό το χιούμορ μου ή όχι, αλλά θα σου πω ότι όσοι βλέπανε το Superstar το μεσημέρι, παράδειγμα, θα ξέρανε πάρα πολύ καλά ότι έκανα πολλές φορές τον κόσμο να γελάσει. Και δεν ήμουν μόνο εξόγειο, δηλαδή μόνο στον Εύρο. Απλά υπάρχουν κάποιες πλευρές δικές μου. Δηλαδή, όταν λοιπόν να βγάλει ένα σοβαρό θέμα τέτοιο επίπεδο, μου φτάνω εδώ. Δηλαδή, επειδή είμαι ρομαντικός μαλάκας, δηλαδή μου φτάνει εδώ και προσπαθώ να τα πω όταν δεν πρέπει, γιατί σου είπα κακά τα ψέματα. Κανένας παρουσιαστής δεν μπορεί να πάει σε ένα κανάλι τέτοιο να πει αυτά που λέω εγώ. Ούτε εγώ ναι, θα τα έλεγα. Ναι, ναι, ναι. Ούτε ναι, εγώ ναι. θα τα έλεγα. Απλά και δεν εκεί είμαι μάγκας εγώ τη μαλάκα. Είχες αγγελώσεις, αλλά όσοι σε ξέρανε και σε ήξερε ο κόσμος, καταλάβαιναν πότε ήθελες να μιλήσεις και δεν μπορούσες. Ναι. Είχες εκεί αγγελώσεις και βέβαια κάποιος τους βόλευε να έχεις και το ρόλο του κακού. Κακά τα ψέματα ναι. ενώ. Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά όμως δεν είχα μόνο το ρόλο του κακού. Εντάξει, και δεν είμαι και ο νευρικός τύπος που λέγανε κτλ. Mm. Απλά αυτό το βγάλανε για να όταν εγώ έφυγα από το Star.
η πιάτσα όλη μέσα, εμένα μέθαψε. Ναι, 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 κράτς, ναι. Με εξαφάνισαν. Με εξαφάνισαν γιατί τους βόλευε. Mm-hmm. Εντάξει. Και μετά είναι η blacklist, blacklist, blacklist. Θυμάμαι παρουσιάστρια που με κάλεσε στην εκπομπή της, παρουσιάστρια, η οποία με παίρνει καπάκι τηλέφωνο μετά από μία μέρα και μου λέει: Θοδωρή, συγγνώμη, θα το αναβάλουμε. Της λέω: Μη μου πεις τη μαλακία, πες μου την αλήθεια. Ναι, λέει, σε κόψανε το κανάλι. Mm. Ωραία. Με παίρνει άλλη παρουσιάστρια, μια εβδομάδα μετά, μου λέει για το να με καλέσει, λέω: Οκ, με παίρνει την επόμενη μέρα τηλέφωνο, πάλι τα ίδια. Λέω: Μη πεις μαλακία, πες μου. Λέει: Ναι, σε κόψανε το κανάλι. Πρόσεξε τώρα. Κόψιμο στο κόψιμο. Εμένα κόψανε επειδή είχα πιο αιχμηρή γλώσσα. Αυτούς που βγάζουν τα πιστόλια και που λένε τις γυναίκες πουτάνες δεν τις κόβουν ποτέ. Ναι, σωστά. Και να σου πω κάτι, σωστά. Καλά κάνανε και με κόψανε. Εάν εγώ δεν έκανα, καλά κάνανε και με κόψανε. Εγώ δεν έχω παράπονο από αυτούς. Δεν έχω παράπονο από αυτούς. Καλά κάνανε και με κόψανε. Αλλά αυτά πρέπει να κόψετε, δεν τα κόψατε. Όπως επίσης, επειδή είπαμε για το ρόλο του κακού, επειδή μου έχετε στείλει κάτι μηνύματα και μου λέτε τώρα τελευταία, είσαι και εσύ κακιά σαν τον Θοδωρή και λες κακίες. Εγώ δεν θέλω να με πείτε καλή. Ούτε θέλω να εκμεταλλευτώ το Θοδωρή για να είμαι εγώ η καλή και ο Θοδωρής ο κακός. Ό,τι θέλουμε το λέμε. Δεν, είτε, δηλαδή, εμείς δεν έχουμε αυτό που πρέπει να το μυαλό μας. Το μυαλό δεν υπάρχουν αγκυλώσεις. Εάν θεωρώ κάτι δεν είναι σωστό, θα το και πω. Και δεν πάει να πει αυτό. Δεν πάει να πει αυτό, γιατί αυτό που λέμε εμείς είναι και το σωστό. Ναι, αυτό σωστά, δεν το κρίνετε εσείς, αν είναι σωστό. Και δεν θέλω να είμαι καλή. Χρόνια ήμουν καλή και την πάτησα. Το σωστό ή λάθος θα το κρίνετε εσείς, κυρίες και κύριοι. Κανείς δεν σας κάνει το μάθημα αυτό είναι σωστό, αυτό είναι λάθος. Ο καθένας έχει τη δικιά του κρίση να πάει να κρίνει ό,τι θέλει. Ναι, σωστά. Λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω από εσάς είναι τα σχόλιά σας εδώ, επάνω σε αυτά που έχουμε συζητήσει, να ξέρετε ότι εμένα προσωπικά δεν με απασχολεί αν θα με καλέσουν σε εκπομπές ή όχι κτλ. Εξάλλου με κάλεσαν σε εκπομπές τώρα πρόσφατα, δύο εκπομπές και αρνήθηκα και στις δύο να πάω. Και αρνήθηκα για λόγους ευνόητους. Ότι δεν μπορεί εγώ να λέω αυτά και ξαφνικά να εμφανιστώ σε εκπομπές μέσα. Εντάξει. Δηλαδή, όπως σας είπα, έχω κλείσει πόρτες μόνος μου. Δεν είναι αναγκαίο, είναι γνώση μου. Δηλαδή, εμένα αυτή τη στιγμή ότι δεν θα με καλέσουν παρακάτω, το ξέρω. Ξέρω αυτά που λέω, τη βαρύτητα που έχω. Ξέρω πολύ καλά τι γίνεται. Δηλαδή, αλλά δεν με απασχολεί το θέμα. Και εδώ δεν είμαστε εμείς για να, ξέρετε, να μιλάμε για να καθοδηγήσουμε τους άλλους. Α, είμαστε καλοί και εμείς, βάλτε μας και βάλτε στο παιχνίδι μέσα. Όχι, στο παιχνίδι είμαστε ούτως ή άλλως. Δεν πρέπει να μας βγάλει κανένας το παιχνίδι έξω. Γιατί τώρα, αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι, η ελευθερία λόγου είναι πάρα πολύ μεγάλη και σημαντική. Το δικό μας κανάλι στο YouTube, αρέσει ή δεν αρέσει σε κάποιους, είναι πάρα πολύ ισχυρό. Χάρη σε εσάς. Και ισχυροποιείται καθημερινά. Να σας πω δε. Και ευχαριστούμε και πολύ. Ναι, να σας πω δε, με πολύ πολύ πολύ, πολύ μεγάλη χαρά στο λέω αυτό, το τελευταίο 48ωρο πήραμε 200 συνδρομητές. Το τελευταίο 48ωρο μόνο. Που αυτό σημαίνει ότι αυτό που βλέπουν τους κάνει. Οπότε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εμάς η δύναμή μας είναι εδώ. Και επίσης και κάτι άλλο πάρα πολύ σοβαρό. Αυτά που λέμε στο YouTube δεν τα λέμε στην τηλεόραση. Ναι, δεν μπορώ. Πρόσεχε. Ναι, τα λέω αυτά για να ξέρετε, γι' αυτό σας λέω ότι κάθε φορά ότι άλλο το YouTube, άλλο η τηλεόραση. Εγώ παίζω μαζί με την Έλενα, με το GR Express, παίζουμε στα εξής κανάλια. Στο Art στην Αθήνα, κάθε Σαββατοκύριακο. Στο Europe One Θεσσαλονίκη. Στο Formidia TV Θεσσαλία. Παίζουμε στο Ηλέκτρα Πελοπόννησος, στο Σύρος TV 1 Κυκλάδες και στο Αιγαίο TV 12. Οι Κυκλάδες βγάζουν και τη Βόρεια Κρήτη μέσα. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, παίζουμε σε ένα πολύ μεγάλο μέρος, στο μεγαλύτερο μέρος, στο 80% της Ελλάδος, παίζουν οι εκπομπές GR Express καθημερινά. Όχι κάθε Σαββατοκύριακο στην Αθήνα. Οι υπόλοιποι σταθμοί μας παίζουν καθημερινά. Κάθε μέρα βγάζουμε 2 ώρες εκπομπή. Αυτή η εκπομπή όμως δεν έχει σχέση με αυτό που κάνουμε στο YouTube. Γι' αυτό προσπαθώ να μην ανεβάζω τίποτα από αυτές τις εκπομπές. Θα μπορούσα άντε να πάρω όλα αυτά που λέμε και να τα ανεβάζω και να ανεβάζω full βίντεο. Δηλαδή, εχθές που δεν ανέβασα βίντεο, είχα 2 ώρες ωφέλιμο εγώ τηλεοπτικό χρόνο. Δεν το ανέβασα. Δεν είπα έχω υλικό βάλτο. Απλά ανεβάσαμε μόνο το βιντεάκι με τον Βαλεντίνο. Ναι, αναγκαστικά. Γιατί μας στείλατε και μηνύματα να πούμε κάποια πράγματα. Μα φαίνεται, εγώ πάντα τα βίντεο τα δικά μας θα βάζω βράδυ. Όταν βλέπετε πρωί να ανεβαίνει βίντεο, πάνε να πει να πούμε ότι αυτό είναι από το τηλεοπτικό κομμάτι. Ναι, ναι. Αλλά φαίνεται ότι είναι, οπότε είναι από την τηλεόραση. Δηλαδή, ναι. Εμείς όταν μιλάμε πίσω μας έχουμε τον Πειραιά. Όταν είμαστε στην τηλεόραση, με άλλα πράγματα πίσω μας. Έχουμε εικόνες κτλ. Και εντάξει, θεωρήσαμε και υποχρέωση, αλήθεια, να τον ξέρουμε τον Βαλεντίνο και είναι ένα ξεγάπητο παιδί. Και θεωρήσαμε υποχρέωση. Το δικαιολόγησε και ίδιος. Πρέπει να τον στηρίξουμε, γιατί καταλάβουμε ότι όλο αυτό που έγινε είναι μια βλακία. Όχι, δεν είναι φίλος μου. Ναι, ναι.
Όχι αυτό, επειδή είναι φίλος μου. Βρε, επειδή είναι αδικία αυτό που επειδή έγινε. Είναι αδικία, γι' αυτό. Γιατί έφταιγαν άλλοι. Όπως έφταιγαν, δεν πήγαν εκεί την ώρα που έπρεπε. Οπότε έπρεπε ή να επιλέξει να μην βγει στο άκτε. Σαν να έχουμε εμεί να κάνουμε εκπομπή. Έτσι, ναι. Να μου λες εσύ, έλα να κάνουμε εκπομπή. Λείπει η κάμερα. Όχι, η κάμερα θα λείπει. Η καρέκλα θα λείπει και θα μου λες επειδή πήρε να βγει η εκπομπή, κάτσε όρθια. Ναι. Για να πάρω εγώ το μεροκαματάκι, θα κάτσε όρθια. Δεν είναι μεροκαματάκι, το άκτε. Το άκτε. Το άκτε. Ναι, άκτε. Το λέω να πούμε. Το λέω, ναι, το λέω. Το performance, το άκτε. Το έτσι, το άκτε. Να μου πεις, λοιπόν, μιλάμε εμείς που έχουμε και τίτλο GR Express. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με το τσίρκο αρκετά ασχοληθήκαμε, όπως το λέει ο Light. Το τσίρκο. Αχ, ο Θεός μαζί μας. Το βίντεο αυτό, να ξέρετε, το στέλνουμε μήνυμα, θα το στείλουμε μήνυμα προς αυτούς τους ανθρώπους που αναφερθήκαμε. Ελπίζουμε να καταλάβουν το νόημα των λέξεων, ότι δεν είναι για να τους χτυπήσουμε, δεν είναι να τους κατηγορήσουμε, είναι να τους δείξουμε ότι η ανοχή τους, γι' αυτό πάω και χτυπάω αυτά τα ονόματα, η ανοχή τους δημιουργεί όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, κακά τα ψέματα, ευθύνη δεν έχουν, ανοχή όμως έχουν. Mm-hmm. Κατάλαβες, ευθύνη δεν έχουν, ανοχή έχουν. Και ταυτόχρονα παίρνουν και μερίδιο ευθύνης. Όταν έχεις ανοχή, παίρνεις μερίδιο ευθύνης. Αυτό το παράδειγμα που σας έδωσα. Έχω τη βίλα μου, ανοίγω να πούμε, έχω την πισίνα μου μέσα, ανοίγω την πόρτα και παίρνω σε οποιοδήποτε. Οπότε λοιπόν, έχω την ευθύνη εγώ που άνοιξα την πόρτα. Εντάξει. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, κυρίες και κύριοι, να σας πούμε, μην ξεχάσετε να μας δείτε και αυτό το Σαββατοκύριακο τηλεοπτικά. Και επίσης, να σας παρακαλέσω πάρα πολύ να συνεχίσετε να μας δυναμώνετε, γιατί για μένα ο στόχος των 100.000 συνδρομητών είναι πολύ, πολύ μεγάλος και σημαντικός. Να έχουμε την υγεία μας, μακάρι να τα καταφέρουμε. Θα ήθελα πάρα πολύ για όσους δεν έχουν κάνει subscribe. Να κάνετε. Εγγραφή. Θέλουμε την πλακέτα. Εγγραφή, όχι το. Λοιπόν, εγγραφή. Subscribe. Εντάξει, εγγραφή. Εγγραφή. Να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας. Είναι μεγάλη υπόθεση για μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Bye bye.